Μάλιστα, καλημέρα σας. Καλημέρα, αγαπητοί τηλεθεατές. Τι κάνετε, πώς είστε? Πέμπτη έχουμε σήμερα, 29 του μηνός Μαρτίου. Μάλιστα. Και είναι, θα έλεγε κανείς, μια από τις καλύτερες μέρες της εβδομάδας, Ρελιτζή. Γιατί? Γιατί δημιουργεί προσδοκίες. Τι προσδοκίες? Και επιπλέον θα υποσχεθώ κάτι τώρα, αλλά δεν θα το πω τώρα. Τι θα υποσχεθείς, χωρίς να το πεις? Δεν θα το πω. Θα σου υπόσχομαι κάτι, αλλά θα σας το πω αύριο. Θα το πω αργότερα, θα δώσω τον τίτλο τώρα. Πες τον άλλο. Η Πέμπτη εκτός των άλλων είναι η καλύτερη μέρα για σεξ. Δεν το λέω βέβαια εγώ αυτό. Πες γιατί στο... θα... Πες θα μπορούσα να σου πει ο άλλος που το λες, εσύ κρίνεις εξ ιδίων τα άλλα τρία. Όχι, είναι σαφές. Το λέω γιατί υπάρχει μια έρευνα βόμβα στα θεμέλια της οικογένειας από το London School of Economics. Έλεση. Γιατί δεν πήγε μόνο ο Thompson πήγε εκεί. Thompson κάνουν και άλλες δουλειές οι άνθρωποι εκεί, σοβαρές. Να, παιδιά, κάνουν, αυτό... δεν είναι μόνο αυτές οι ανοησίες που είναι ο Thompson. Αυτό είναι. Ο Thompson εχθές στην πραγματικότητα. Δεν μίλησε για την ελληνική οικονομία. Μίλησε για το σεξ. Για το σεξ. Αυτό μετά είναι. Θα την πούμε την έρευνα της. Προετοιμάζω τώρα τον κόσμο να είναι έτοιμος και το λέω για έναν ακόμα λόγο. Γιατί η έρευνα λέει μέσα ένα στοιχείο θα δώσω μόνο. Ότι αυτές οι πολύ πρωινές ώρες είναι πιο αποδοτικές. Τώρα είμαστε εμείς εδώ. Ξυπνήσω 4 ώρες που σηκώνομαι για να σκουντάω την άλλη Ελλάδα. Εγώ λέω τι λέει η έρευνα. Ξέρεις τι απάντηση θα πάρεις. Μην περνάς στην πράξη. Όχι, λέω ξέρεις τι απάντηση θα πάρεις. Μετά τα στοιχεία. Να ρώτα όποιο θέλεις από τους. Ξέρω τι απάντηση θα πάρω. Σηκώνομαι 4 ώρα το πρωί και λες πού είσαι. Κοίτα, σήκωρε Thompson γιατί έχω μια δουλειά. Μπορεί να σηκωθείς αυτή την ώρα το πρωί και μετά να ξαναπέσεις από την άλλη πλευρά. Δεν σηκώνει τον να φύγουν, κάνουν σεξ και φεύγουν. Α, ναι, σωστά. Μάλιστα. Καλά. Το λέμε έτσι για να αναζωοποιήσουμε τον ενδιαφέρον. Και λίγο να χαλαρώσουμε, διότι παιδιά. Οι πολιτικές δυνάμεις, οι κεντρικές για να είμαι ακριβέστερος, ναι. Για τις άλλες έχουμε άλλα ράματα. Αλλά οι κεντρικές πολιτικές δυνάμεις της χώρας δείχνουν αυτό που σου έλεγα χτες και δεν μ' ακούς. Τι ρε λες? Όχι μ' ακούς. Μ' ακούς και το πιστεύεις και εσύ, αλλά δεν θες να το πιστέψεις που λέει. Ποιο? Ότι δεν έχουν πάρει είδηση του τι συμβαίνει. Μα εγώ το πιστεύω. Ή δεν τους ενδιαφέρει το τι συμβαίνει. Και εγώ ή μας έχουν γραμμένους ομαδικούς όλους. Κανονικότατα στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Ζουν στον κόσμο τους κανονικά. Απευθύνονται στον κόσμο λες και είναι. Δεν θέλω να πω τώρα την έκφραση πρωί-πρωί, ας πούμε. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να μας θεωρούν πολύ μη. Μα είναι στον κόσμο του παρελθόντος. Ζουν σε μια άλλη φάση, ναι, από ό,τι η Ελλάδα. Τι έπαθα. Τι γίνεται στις προεκλογικές περιόδους. Τακτοποιούνται. Τι γινόταν. Υποτίθεται στις προεκλογικές περιόδους. Υποσχέσεις, πολλά θα και τακτοποιήσεις μικροζητημάτων. Έτσι. Πάρτε λοιπόν τώρα μια εικόνα, τσάκα-τσάκα. Σε αυτή την προεκλογική περίοδο που ακόμα δεν έχει αρχίσει κανονικά, τι γίνεται, για να δείτε τι γίνεται. Ακριβώς το ίδιο. Το ίδιο, ακριβώς. Βεβαίως το ίδιο. Σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Δέστε την ιστορία, ας πούμε, στον χώρο της εκπαίδευσης. Ναι. Έτσι που είναι με ένας χώρος που υποτίθεται ότι βρήκανε τρομάρα τους, ας πούμε. Κοινό τόπο. Κοινό τόπο, ναι. Ψήφισαν μαζί κτλ. Άσχετα τώρα, αν συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί με τον νόμο, δεν έχει καμία σημασία αυτό τώρα. Γι' αυτό που συζητάμε. Ναι. Λοιπόν, πρώτον. Αποσυνδέει ό,τι γίνεται στα πανεπιστήμια με τη χρηματοδότηση. Άρα του λέει: παιδιά, κάντε ό,τι γουστάρετε. Κάντε ό,τι γουστάρετε. Δεν τρέχει τίποτα. Θέλετε να περάσετε τα συμβούλια, θέλετε να μην τα περάσετε. Δεν σας ελέγχει κανείς. Δεν σας ελέγχει κανείς. Δεν υπάρχει θέμα. Και δεν θα έχετε επιπτώσεις. Μέχρι τώρα είχε το πανεπιστήμιο, σου λέει: ρε παιδιά, αν δεν κάνω αυτό, δεν παίρνω τα λεφτά. Και να μην πούμε, εγώ σας λέω να μην πούμε καθόλου στην ουσία του πράγματος. Τι υπάρχει, υπάρχει μια ανάσα να παραγωγή στα πανεπιστήμια. Κάνει ο υπουργός, έρχεται ο υπουργός και σου λέει: σου κλείνει το μάτι. Εντάξει. Πάει στους γονείς. Πάει τώρα στους γονείς. Τα πανεπιστήμια λένε: παιδιά, εμείς δεν χωράνε φοιτητές. Για τις εξετάσεις. Όχι, περίμενε. Ένα. Λέει: τα πανεπιστήμια εδώ και καιρό λένε: παιδιά, δεν γίνεται. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος, δεν μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε, δεν έχουμε τα λεφτά, δεν έχουμε τις αίθουσες, τα εποπτικά μέσα κτλ. Βγάζουμε από σχολές πάρα πολύ κόσμο που μένει άνεργος. Δεν. Έτσι. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Ναι. Σ' αφήνω σε αυτό το σημείο, ναι. Κράτα το αυτό το σημείο, θα το συνεχίσουμε μετά. Ωραία. Γιατί εγώ θέλω να πάω στα πιο σκληρά, παιδιά. Βλέπεις, ας πούμε, την κοκορομαχία των πολιτικών δυνάμεων. Και είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Δηλαδή, πηγαίνετε πίσω, δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια. Άσχετα αν είναι πυκνές οι εξελίξεις και εμάς μας φαίνεται ότι έχει αλλάξει ο κόσμος και έχει αλλάξει ο κόσμος. Λέω, δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τις προηγούμενες εκλογές. Εάν πάτε λοιπόν σε εκείνο, μπείτε στο ίντερνετ και θα τα δείτε όλα, για να μην κουραζόμαστε. Και θα δείτε ότι είναι ακριβώς τα ίδια, μην πω και χειρότερα. Ναι, παιδί μου. Τα δύο μεγάλα κόμματα. Η σύγκρουσή τους είναι από το παρελθόν. Ναι. Εντελώς. Και λέτε, παιδιά, έχει διαλυθεί ο κόσμος. Για καθίστε. Έβαλε πολύ σωστά ο Δημήτρης τώρα λοιπόν αυτό το περιβάλλον της σύγκρουσης, για να δείτε πώς μέσα από αυτή τη σύγκρουση γίνεται. Που είναι φω. Απλώνονται όλα. Επιφανειακή και ψεύτικη στην πραγματικότητα. Έτσι. Απλώνονται όλα σε επιμέρους τομείς. Ας συνεχίσουμε λοιπόν πάνω σε αυτό ακριβώς. Που υποτίθεται ότι έχουν συνένεση, ενώ δεν έχουν. Είναι ψεύτικη συνένεση. Ήταν υποχρεωτική, δεν έχουν ούτε τις ίδιες απόψεις, ούτε συμφωνούν, ούτε θέλουν να κάνουν πράγματα, ούτε να ανταλλάξουν, ούτε τίποτα. Πάει λοιπόν, ας πούμε, και σου λέει. Λένε τα πανεπιστήμια εδώ και καιρό το λένε. Δεν μπορούμε. Πώς το λένε, δεν χωράνε. Άμα κάνουν αντού οι φοιτητές και πούνε σήμερα θα πάμε όλοι στο μάθημα. Δεν χωράνε. Θα κλείσουν. Άσε που υπάρχει ένα θέμα, γιατί είναι ανοργάνωτο το σύστημα και βγάζουμε πολλούς, ας πούμε, δικηγόρους. Ναι. Δεν βγάζουμε από την άλλη πλευρά, ξέρω εγώ, όσους θα έπρεπε σε άλλους τομείς κτλ. Δεν αλλάζει. Σας θυμίζω ότι πριν από κανένα μήνα
βοούσαν οι εφημερίδες, άλλοι εμείς από την άλλη πλευρά. Μειώνεται ο αριθμός των φοιτητών. Χαμός. Καθόλου δεν μειώνεται. Οι ίδιες θα παραμείνει, είτε μπορούν είτε δεν μπορούν τα πανεπιστήμια. Έτσι. Επίσης, κάνει αυτή την κίνηση λοιπόν προς τους γονείς, παιδιά, μην ανησυχείτε, θα μπείτε όλοι στα πανεπιστήμια. Για να βγείτε όλοι άνεργοι μεθαύριο. Λοιπόν, τακτοποιεί από μέσα τους καθηγητές του πανεπιστημίου. Τους κλείνει το μάτι, μην ανησυχείτε. Παιδιά, τα λεφτά θα πέσουν στο πανεπιστήμιο, δεν τρέχει τίποτα. Τακτοποιεί και τους γονείς, λέει, παιδιά, μην ανησυχείτε. Τακτοποιεί και τους μαθητές όμως. Για να τακτοποιήσει και τους γονείς μέσα στο μάθημα. Α, μπράβο. Λέει, παιδιά, ήταν να δώσετε με το νέο σύστημα εσείς τις πρώτες. Μην φοβάστε τίποτα. Ρε, παιδιά, εγώ προετοιμάστηκα. Ρε, παιδιά, έχετε βάλει υποτίθεται ένα πρόγραμμα. Η προετοιμασία δεν είναι μόνο, ας πούμε. Τα φροντιστήρια. Πώς το λένε, τα μαθήματά σου. Είναι και ψυχολογικά. Και ψυχολογικά. Έχει προετοιμαστεί ο άλλος ότι θα μπει με ένα νέο σύστημα, θα δοκιμαστεί και τα λοιπά. Όχι, σου λέει, εδώ είμαστε εμείς. Όχι, σου λέει. Άσε, να πούμε. Έτσι. Η άλλη γενιά. Η άλλη γενιά. Η επόμενη. Ναι. Αλλά το κάνουμε φόκου στο χώρο της εκπαίδευσης. Γιατί είναι πολύ ταλαιπωρημένος. Γιατί ο κάθε υπουργός που βγαίνει έχει ένα μεγάλο όραμα. Να αλλάξει και να πάει σε μια επανάσταση στον χώρο της εκπαίδευσης. Τα κάνει σαν τα μούτρα του, με συγχωρείτε τώρα πρωί-πρωί κιόλας, και μετά έρχεται ο επόμενος και τα κάνει και αυτό σαν τα δικά του μούτρα, και ο επόμενος σαν τα δικά του μούτρα, και η εκπαίδευση. Το φτιάξαμε, εντάξει, παιδιά. Το φτιάξαμε, φωνάζετε. Τι έγινε. Αμέσως φωνάζετε, το φτιάξαμε. Υπάρχουν ορισμένα τεχνικά θέματα που τα χειριζόμαστε εδώ πέρα, όπως βλέπετε, με άψογο τρόπο. Λοιπόν, άρα λοιπόν, τι ζούμε, ζούμε την πραγματική ανικανότητα των κομμάτων να ανατρέψουν τον εαυτό του. Ναι, αλλά αυτό είδε τι εικόνα δημιουργεί. Πέρα από τον Τόμισον. Ας τον Τόμισον. Ο Τόμισον λέει τα δικά του. Δεν μας ενδιαφέρει. Αυτά που είπε, λέω, στο London School of Economics, ότι οι μισθοί μας είναι πολύ πάνω ακόμα από την Ισπανία, από την Πορτογαλία. Είμαστε πέντε φορές πάνω από την Κροατία και τη Βουλγαρία και τη Σερβία και τους υπόλοιπους. Και δεν σηκώθηκε ένας χριστιανός από κάτω να του πει: ρε, παλικάρι μου. Εντάξει. Και στην Ισπανία που έχουν χαμηλότερους μισθούς γιατί έχουν 25% ανεργία. Έλατε. Και στην Πορτογαλία που έχουν χαμηλότερους μισθούς γιατί έχουν και εκεί ανεργία. Για να μοιάσουμε τις άλλες χώρες. Στις άλλες χώρες που μας λένε Κροατία και Βουλγαρία είναι η παραγωγικότητα στο. Δουλεύουν όλοι. Σφίζουν τα εργοστάσια σε μηχανές, χαλάει ο κόσμος από. Δεν είναι να είμαστε λίγο σοβαροί. Αλλά άσου αυτού του μηχανέ, του άλλου, του σοβαρού που λένε ότι άρχισαν να χτυπάνε τα καμπανάκια για την Ισπανία, για την Πορτογαλία, για το Βέλγιο. Ακούσουν να λένε ότι θέλει, δεν θα αποφύγει το χρηματοδοτικό πακέτο η Ισπανία. Η Πορτογαλία επίσης είναι και αυτή στον ίδιο δρόμο. Ακόμα και το Βέλγιο σου λέει χρειάζεται μια ενίσχυση 5 δισεκατομμυρίων γιατί δεν πιάνει το στόχο με το έλλειμμα. Φαίνεται λοιπόν ότι η κατάσταση, παιδιά. Η Ελλάδα πλέον είναι στα χάλια της έτσι κι αλλιώς. Το έχω αφήσει στην άκρη. Σου λέει τώρα βαράνει καμπάνες για άλλες χώρες πολύ πιο ισχυρές από εμάς και πολύ πιο μεγάλες. Είπε μου ότι μια μεγάλη αλήθεια. Για τους Γάλλους και τους Γερμανούς. Έτσι. Η ρίζα του κακού λέει δεν είναι η Ελλάδα, παιδιά. Είναι οι Γαλλογερμανοί που οι ίδιοι δεν τήρησαν τους κανόνες από το 3. Θυμάσαι που τα λέγαμε από τότε. Ότι είχαν ξεφύγει τελείως από τα όρια. Αλλά δεν είχαν λείπει όλοι. Αυτό που επιδιώκουν να ισχύει για τους άλλους δεν ισχύει για τους άλλους. Δεν το εφαρμόζουν οι ίδιοι. Αλλά λέμε Γαλλογερμανοί είναι αυτοί. Αυτή είναι η ατομομηχανή. Κάνουν ό,τι θέλουν στο κάτω. Αυτή ήταν η αντιμετώπιση. Αυτή λοιπόν η Ευρώπη που φτιάχτηκε από τις συγκεκριμένες δυνάμεις και τη συγκεκριμένη αντίληψη τρίζει ολόκληρη. Και είναι προφανές ότι αν δεν υπάρξουν μεγάλες αλλαγές στην Ευρώπη και μεγάλες αλλαγές στις χώρες της Ευρώπης και στη δικιά μας χώρα. Διότι μπορεί να ισχύουν όλα τα άλλα που είπαμε για την κρίση, ας πούμε, τις επιπτώσεις, ενώ τη διεθνή κρίση και την ευρωπαϊκή κρίση. Αλλά εδώ έχουμε τους δικούς μας. Βέβαια, τα παλικάρια έχουμε. Δουλεύουν από μόνα τους. Δεν έχουμε ανάγκη κανέναν τρίτο. Δεν έχουμε ανάγκη. Τα παλικάρια και τα κορίτσια. Γιατί βλέπω ότι η έρευνα σας έχει συγκινήσει για το σεξ. Ιδιαίτερος. Είπαμε, επαναλαμβάνω τον τίτλο της έρευνας. Λέει μια σημαντική έρευνα που έγινε στο London School of Economics. Για το σεξ. Καλύτερη μέρα για σεξ είναι η Πέμπτη. Και μάλιστα αυτές οι πολύ πρωινές ώρες. Παρασκευή είναι ωραία, που το Σάββατο πρωί δεν. Όχι, σου λέει η Πέμπτη είναι γιατί προετοιμάζεται και το σώμα για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Άρα είναι ανεβασμένο. Θα σας πω μετά στοιχεία ακριβώς, να τα λέμε επιστημονικά. Τώρα μην λέμε ότι θέλουμε. Και επιπλέον είναι η καλύτερη μέρα και η εργασία η Πέμπτη. Λέει η ίδια έρευνα. Καλά, εντάξει. Λέει ένα. Ποια έχει κανείς όρεξη τώρα. Μεταξύ μας δηλαδή. Για σεξ. Σηκώνεις το πρωί και λες, ας πούμε, παιδιά, το δάνειο, το στεγαστικό, κάτι κάρτες να πληρώσω. Είναι και το σχολείο του παιδιού. Ναι, ρε, δεν είναι παραγωγική σκέψη αυτή. Δεν είναι παραγωγική σκέψη μετά. Αυτά πρέπει να τα αποθήσεις. Να χωρίσεις ένα μέρος του μυαλού, να τα βάλεις αυτά μέσα και να τα κλείσεις. Άστα, και κάποια στιγμή θα τα ανοίξεις όταν χρειαστεί. Μου θυμίζει τον γιο μου που αφού φάει, μετά λέει θέλω και γλυκό. Του λες. Γιατί ρε παιδί μου, πού να χωρέσει, λες. Λέει, όχι, το στομάχι λέει είναι χωρισμένο σε τμήματα. Ένα κομμάτι το φαΐ, ένα κομμάτι το φρούτο και ένα κομμάτι το γλυκό. Ακριβώς. Έχει χωρισμένο. Έχει χωρίσει μέσα. Εν πάση περιπτώσει, λέει ένα φίλο εδώ τώρα. Καλά λέει, ακόμα δεν καταλάβατε ότι δεν αξίζει να ασχολείστε μαζί του. Μα είναι ζωές μας, παιδί μου. Όχι. Δεν είναι μαζί τους. Εκείνοι ασχολούνται μαζί μας. Ακριβώς. Δεν είναι να πες ότι τους παρατάσεις πολιτικούς. Εγώ σου λέω, τους στέλνεις από εκεί που ήρθαν και ακόμα παραπέρα. Οι πολιτικοί καθορίζουν τη ζωή μας. Δεν είναι μην ασχολείσαι. Μην ασχολείσαι. Αν δεν ασχοληθείς, δεν σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι δεν υπάρχουν. Έτσι, για να είμαστε σαφείς. Βασίλη, αντιλάβησα και αυτό καλό είναι. Η καλύτερη μέρα δεν λέει για σεξ. Είναι η πρωινή των εκλογών. Την ημέρα των εκλογών, το πρωί-πρωί όταν σηκωθείς.
Πρέπει να περιμένει 4 χρόνια. Να κάνει κάποιο συγκεκριμένο που τον έχει στο μάτι, κατάλαβες. Τότε αλήθεια το κάνει αυτό. Ναι. Αλλά είναι πολύ μεγάλο το διάστημα, μακρύ το διάστημα. Πολύ. Άστο ρε φίλε 9.57, αφού δεν μπορεί. Δεν στροφάρει πρωί, δεν πιάνει. Άστο το. Πρωί-πρωί τώρα κι εσύ. Εντάξει, δεν υπάρχει κανένα λόγο. Είναι μερικοί ξυπνάνε ρε παιδί μου ανάποδα. Γι' αυτό λέμε το πρωί πρέπει να πίνουμε καφέ λίγο, να κοιταζόμαστε τον καθρέφτη. Έχει σημασία. Γιατί βάλανε καθρέφτη στο μπάνιο, δεν σου κάνει εντύπωση. Ναι. Με το που πας στο μπάνιο, τι βλέπεις πρώτα τη μούρη σου. Γιατί. Γιατί νομίζεις. Τυχαία το κάνουν, θα μπορούσαν να μην βάλουν. Γιατί το πρωί συνήθως δεν είσαι και στα καλύτερα. Έχεις ανάγκη να το βλέπεις τη μούρη κάθε πρωί. Το βάλανε τον καθρέφτη για να θυμάσαι, να σου λέει κοίτα ποιος είσαι, κοίτα τι έκανες, για να σκέφτεσαι και λίγο μέσα σου. Δεν μπήκε έτσι ο καθρέφτης. Α, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Το λέω για μερικούς, για όλους μας, όχι για μερικούς. Το ισχύει για όλους. Ισχύει για όλους μας. Εγώ γι' αυτό δεν βλέπω τον καθρέφτη το πρωί. Καλημέρα και στο ναυτικό που γύρισε από τη Λατινική Αμερική. Φιλιά λέει και στα κορίτσια. Ποια κορίτσια, βλέπεις ένα κορίτσι εδώ. Περιμένει, τη Χριστίνα. Κορίτσι εδώ για να κοιτάξουμε από εδώ, από εκεί και να κοιτάξει εδώ γύρω, κορίτσι δεν υπάρχει. Έχει κάτι ρομποτικές κάμερες κατά. Αν δούμε κάποια κάμερα. Ούτε κορίτσι και ούτε αγόρια. Κάνα ξένο κανάλι, άμα δούμε, για να δω. Να ένα. Εκεί στο France 24. Αλλού δεν βλέπω τίποτα. Και δεν είναι το France 24, αυτό είναι κάτι αραβικά. Και αυτό είναι κάτι αραβικά, ακριβώς. Λοιπόν. Ναι, που αναμεταδίδει, λέμε κάτι άλλο. Μπάσκετος. Τι θέλετε, λοιπόν, κατά τα λοιπά, παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν η μόνη αλήθεια είναι Ολυμπιακός. Για να επανέλθω σε ένα ζήτημα που χαλαρώνει μερικούς. Όποιος κάνει τη δουλειά του, ρε, και τσατίζει μερικούς άλλους. Η ομάδα αυτή κάνει τη δουλειά της. Είτε στο ποδόσφαιρο, είτε στο μπάσκετ, όπως είδατε χθες. Μπασκετάκι χθες. Κάνει τη δουλειά της. Βέβαια. Είχα ένα δίλημα χθες, λέω ότι θα δούμε. Μπάσκετ ή ποδόσφαιρο. Ναι. Λοιπόν, βλέπεις λίγο ποδόσφαιρο περισσότερο. Είδες όμως και λίγο μπάσκετ. Λέω, ρε παιδί μου, πώς ενώ. Άμα το δεις απ' έξω, λες 0-0. Για τον Μπαρσελόνα μίλανε. 0-0. Ωραία, χάλια θα ήταν τώρα. 0-0. Και όμως είσαι τόσο γεμάτος. Η εικόνα είναι έξω από την πραγματικότητα. Πράγμα το οποίο συμβαίνει και στην Ελλάδα από την ανάποδη. Ακριβώς. Δίνει μια εικόνα πολλές φορές, ας πούμε, άμα τη δεις απ' έξω. Mm-hmm. Ωραία χώρα, με τις παραλίες της, με τα αυτά. Μαγαζιά πολλές φορές γεμάτα, ωραίος καιρός. Και λες τι ωραία. Και μόλις μπει στο βάθος, ας πούμε, της χώρας αυτής. Βλέπεις την πραγματική πραγματικότητα. Βλέπεις την πραγματική πραγματικότητα των εφόριων, των πολεοδομιών, του ΙΚΑ. Εντάξει, βλέπεις ακριβώς ότι συνεχίζονται τώρα οι κόντρες και για αυτό το θέμα με τους λαθρομετανάστες. Έχει γίνει χαμός τώρα. Γιατί άρχισαν πλέον να μιλάνε πολύ πιο συγκεκριμένα. Ορίστηκαν και οι περιοχές, καμιά δεκαριά σε όλη την Ελλάδα. Παραμένει της Αττικής. Και στην Αττική. Άρχισαν οι δήμαρχοι εδώ να φωνάζουν και στον Ασπρόπυργο και στα Μέγαρα και από εδώ γενικά στην Ανατολική, στη Δυτική Αττική. Λοιπόν. Έστειλαν ήδη επιστολές στο Σγουρό και του είπαν ότι εμείς δεν δεχόμαστε. Εγώ δεν ξέρω κανέναν να λέει δεν. Έχω καταλήξει μέχρι τώρα ότι πρόκειται για προεκλογικό πυροτέχνημα. Κανονικό προεκλογικό πυροτέχνημα. Καταρχήν δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα μέσα σε εκλογές. Μου έλεγε πάντως ένας υπουργός χθες, παιδιά, πρώην υπουργός. Μου λέει, άκουσα να σου πω. Λέω, μα δεν τον άκουσα. Λέω τον κύριο Όθωνα. Είπε σε 1,5 μήνα θα είναι έτοιμο το πρώτο. Καλά. Μου λέει, βάζω στοίχημα, μου λέει από τώρα. Πρώτον, ότι δεν πρόκειται να γίνει σε 1,5 μήνα, ούτε μία στο εκατομμύριο και μετά τις εκλογές θα το έχουν ξεχάσει. Θα τον ξεχάσει, μου λέει, μετά τις εκλογές. Ανεξάρτητα από το λες. Λέω, ανεξάρτητα. Εγώ ξέρετε την άποψή μου, δεν θεωρώ την εμείς, αλλά ο Δημήτρης έχει μια άλλη άποψη. Το θέμα είναι ανεξάρτητα από το τι πιστεύει ο καθένας για το μέτρο. Ναι. Βάζουμε ένα στοιχηματάκι για το αν θα, κάνουν, θα το κάνουν ή όχι. Ότι δεν θα γίνει, λες. Ναι. Εγώ λέω, παιδιά, ότι δεν θα το κάνουν. Δεν ξέρω, αυτό σου λέει η συζήτηση. Σίγουρα δεν θα το κάνουν πριν από τις εκλογές. Πριν δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η συζήτηση, λέω, που είχα χθες με ανησύχησε με αυτόν τον πρώην. Γιατί μου λέει, ξέχασε το. Και γιατί σε 1,5 μήνα μου λέει, δεν θα γίνει ούτε μετά. Είναι, μου λέει, προεκλογικό. Και με συγχωρείτε. Ναι, υπουργέ, λέω, είναι δυνατόν. Εσεί οι πολιτικοί, λέω, που έχετε σοβαρευτεί και τα λοιπά με στην κρίση. Για λέει ο ίδιο. Ποιο έχει σοβαρευτεί, δεν είναι καλά. Του βλέπει να έχουν σοβαρευτεί. Όχι. Καταρχήν, προσέξτε του, παιδιά. Μπαίνουν, βγαίνουν στα κόμματά του, έτσι. Του έχετε δει. Μπαίνουν, βγαίνουν. Βγαίνει ο άλλο, α πούμε, γιατί είναι πολύ αντάρτη. Δεν το σηκώνει. Μπήκα στα σπαθί του, δεν αντέχει κτλ. Μετά ξαναμπαίνει λίγο μέσα. Έτσι. Λέει ο αρχηγό του κόμματο. Να το έχετε υπόψη σας. Εάν καταψηφίσετε, θα χαλάσουμε τις καρδιές μας, θα κόψουμε κάθε δεσμό. Τελείωσε. Μετά από ένα μήνα τους ξαναφέρνει μέσα. Ξαναφέρνει. Και χωρίς εξήγηση. Με απόφασή του. Χωρίς εξήγηση. Χωρίς να πήρε, παιδιά, ξέρετε, έκανα εγώ λάθος ή έκαναν αυτοί λάθος ή, εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι τα μεγάλα κόμματα. Υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις και θεμητό και σωστό είναι. Μεγάλες παρατάξεις είμαστε. Πολλές συλλεκτικές είμαστε. Έτσι θα έπρεπε να είναι. Έτσι θα έπρεπε. Χωράει, ας πούμε, και ο Καμένος σου λέει, χωράει και ο άλλος, χωράει και ο Καρατζαφέρης, χωράει και τώρα. Ας πούμε τώρα, μια και είπαμε για τη Νέα Δημοκρατία. Κάτι είπε. Αυτά όλα χωράνε λοιπόν σε μια μεγάλη παράταση. Εάν δεν χωράνε όμως, να ξέρουμε ότι δεν χωράνε. Όχι χωράνε, βγαίνουν, μπαίνουν, ξαναβγαίνουν, ξαναμπαίνουν. Τι γίνεται. Πρόκειται για ένα θέατρο που παίζεται ενώπιον του ελληνικού λαού. Όποια ενού το αρέσει μπορεί να χειροκροτήσει. Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα τιμωρήσει περισσότερο αυτά τα στελέχη. Αυτά τα στελέχη, λέω, που μπαίνουν και κοροϊδεύουν την κοινωνία. Και τα κόμματα, καλά, τα κόμματα είναι αυτονόητα. Συγκεκριμένα εννοώ. Ότι θα τα τιμωρήσει με την πολιτική που έχουν εφαρμόσει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά κυρίως και τα πρόσωπα. Εμένα, δικιά μου άποψη είναι να ξεκινάς από κάτω προς τα πάνω και να πας από τον Παπα Γιώργο Δημητρακόπουλο να ξεκινάς στο Σταυρό.
Θες να σταυρώσεις Παπα Γεωργακό Δημητρακόπουλος πρώτα. Που δεν το ξέρει μάνα. Που δεν το ξέρει καν, εσύ δεν ξέρει τι είναι. Τίποτα. Και άμα σου βγει Τζούφιο. Επειδή θα έχει διαβάσει στοιχειοδός, το λέω τώρα θεωρητικά. Θα ξέρει στοιχειοδός ότι είναι ένα νέο πρόσωπο για να του δώσει μια ευκαιρία. Γιατί πρέπει να πα στο δεινόσαυρο. Εγώ δεν σου λέω, εγώ είμαι υπέρ των μεγάλων κομμάτων. Αν θέλετε τη γνώμη μου. Εσύ και ξέρω. Λέω, θες να ψηφίσεις μεγάλο κόμμα, πήγαινε ψήφισε. Εσύ είσαι υπέρ του δικοματισμού. Ψήφισε το κόμμα σου. Ψήφισε Νέα Δημοκρατία, ψήφισε Πασόκ, ας πούμε. Ναι. Ψήφισε όμως Παπαγιώργακο Δημητρακόπουλο. Έτσι, αυτή είναι η γνώμη. Κοίτα να δεις. Ότι θα πάνε από μόνοι τους ανανέωση θα πάνε. Ότι οι ψηφοφόροι που θα ψηφίσουν τα μεγάλα κόμματα θα φροντίσουν αρμοδίως, φαίνεται ότι θα το κάνουν. Πολλά από τα σημερινά κεντρικά στελέχη, καταρχήν βλέπετε ότι ορισμένα από αυτά. Την κάνουν από μόνα τους. Στρίβει για το αραβόνο. Φεύγουν. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι επιδιώκουν να σώσουν τη χώρα και το επόμενο διάστημα. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, έχοντας δώσει και δείγματα γραφής, βλέπετε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Όπως και να έχει, εν πάση περιπτώσει, έχω την εντύπωση ότι ο πολίτης αυτή τη φορά, ο οποίος θα μετάσχει στις εκλογές. Βέβαια. Θα πάει ο λαός στις εκλογές. Έχει θα ανέβει. Ναι, θα πάει. Είτε για να τιμωρήσει, είτε για να στηρίξει, είτε για να... γιατί πιστεύει κάτι, εν πάση περιπτώσει, αλλά θα πάει. Νομίζω ότι αυτή τη φορά θα έχει πολύ διαφορετική συμπεριφορά εκλογική από τα άλλα χρόνια. Να δούμε. Για το σεξ λέει ένας φίλος εδώ, ευτυχώς που κοιμάται η γυναίκα μου, γιατί αν σας άκουγε και λέει θα ήθελε σεξ κάθε Πέμπτη. Τα είχαμε ζητήματα. Έχετε γίνει λέει, επικίνδυνη. Ναι. Εμένα πάντως όποτε έχω ξυπνήσει τη γυναίκα μου νωρίς το πρωί μου, έχει πει ότι της αρέσει το πρωινό στο κρεβάτι. Όχι το σεξ, λέει ο Σπύρος από το λόγο. Το πρωινό, ναι, καλύτερο το πρωινό, παιδιά. Αντί να μιλάτε για σεξ, λέει, πείτε μας για το ΤΑΙΕΚ που δεν πληρώνει τις συντάξεις. Και αυτό ένα είδος σεξ είναι άμα το καλώς σκεφτείτε, αυτό... παιδιά. Για δες το. Καλημέρα και στην Ανάβρα. Τι λες το ταμείο όταν δεν στο δίνει. Μας. Ναι, μας πάλι. Πάλι. Γιατί το κάνει πολλές φορές το ταμείο. Και δεν είναι Πέμπτες. Το ταμείο έχει όρεξη. Ακριβώς. Πατέρα Νικόλαε, καλημέρα, ευλογείτε. Ναι. Λέω στον πατέρα Νικόλα εδώ από την Ανάβρα. Καλώς και καλά από τις Σέρες και το Σπύρο από το Λαγονίσι. Σωστό σύνθημα, από νερατζοποίηση. Γεια σου, Τάκη. Από νερατζοποίηση. Λοιπόν, πάμε, παιδιά, να δούμε τις εφημερίδες. Να δούμε τι λένε σήμερα. Και θα τα πούμε και για το σεξ. Έχουμε υποσχεθεί εδώ, τηρούμε τις υποσχέσεις. Έτσι κι αλλιώς, παιδιά, αυτό που ζούμε όλο το τελευταίο διάστημα. Έχει άμεση. Έχει. Μια σχέση με το σεξ, όπως αντιλαμβάνεστε. Πάμε λοιπόν. Με το βίαιο. Καθημερινή, αλλά με τις εφημερίδες. Αποπνικτικό άρωμα λαϊκισμού. Ανήσυχος ο κύριος Παπαδήμος, καθώς ο ανταγωνισμός Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας ακυρώνει τον κυβερνητικό προγραμματισμό. Τι δεν ανησυχεί κι αυτός. Πού να ξέρεις που έβλεψες, κύριε Παπαδήμο. Κύριε Παπαδήμο, εσύ γιατί ανησυχείς. Εσύ σε ένα μήνα. Bye-bye. Δεν το ξέρουμε αυτό. Λέω. Τι bye-bye. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε σήμερα. Τι μας λες, εσύ ήρθες. Μπορεί να βγει από μια πόρτα, ξαναμπεί από την άλλη. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Λέω όμως ότι με βάση. Τα μέχρι τώρα δηλωθέντα. Ναι, εντάξει. Ο κ. Παπαδήμος είπε: ήρθα να κάνω μια συγκεκριμένη δουλειά και μετά κόψει το λαιμό σου. Λοιπόν. Ναι, εντάξει. Ανησυχεί γιατί ο άνθρωπος είναι για την πατρίδα. Καλά, σιγά και αυτός. Σκούπα κατά των λαθρομεταναστών στην Αθήνα, συλλήψεις κτλ. Για παραεμπόριο. Μάλιστα. Η Μέρκελ χαλαρώνει τη συμμαχία με τον Ρέσλερ. Χαλαρώστε τη, χαλαρώσει ο Ρέσλερ, δεν μπαίνει στη Βουλή. Ναι, αλλά ψιλοανέβηκε. Τον είδε κάτι ακρότες, κάτι από εδώ, κάτι ψιλοανέβηκε. Αισιοδοξία για τον ελληνικό τουρισμό. Πιο πολύ το λέμε για να το πιστέψουμε που φαίνεται. Να δούμε, ναι. Για πάμε. Προχωρούμε λοιπόν στα νέα. Νέο πλήγμα για τους υπαλλήλους χωρίς αυξήσεις ως το 14, χωρίς μπόνους ως το 15. Χωρίς αυξήσεις λέει. Ποιες αυξήσεις, παιδιά. Τι αυξήσεις, παιδιά, κοροϊδευόμαστε. Πάει. Χωρίς αυξήσεις. Δεν λέει. Βλέπετε τι γίνεται, νέο πλήγμα. Γιατί το θεωρείς νέο πλήγμα, αφού είναι παλιό, το ξέρουμε όλοι. Θα πάρει κανείς. Ένας Έλληνας, πείτε μου έναν Έλληνα, που θα πάρει αύξηση ως το 14 ή μπόνους ως το 15. Αυτός δεν ο μαθηματικός τύπος που έφτιαξε ο Ρέπας. Πρέπει να είσαι. Μαθηματικός, όχι αυτό είναι εσύ. Μισό λεπτό, παιδιά, έχει πλάκα. Τι να διαβάσει, να πεις. Παιδιά, τρελαθείς γιατί το κάνουν επίτηδες, παιδιά. Μέσα από αυτόν τον τύπο, λοιπόν, θα βγαίνει η σχέση του δημοσίου υπαλλήλου με το δημόσιο. Λοιπόν. Και το αν θα πάρει μπόνους και τα λοιπά. Διάβασε το. Βήτα αλφα. Μάλιστα. Ισούται με σίγμα κεφαλαίο εις την Ι. Ανοίγει παρέθεση. Υπάρχει ένα I ίσον 1. Αλφα I συν β I συν γ I συν δ I συν ε I. Ναι. Συν μέχρι έψιλον ή νι. Μάλιστα. Δια νι αι συν 4. Προς νι. Προς νι. Μάλιστα. Αυτό ακριβώς είναι. Έτσι. Ο μισθός σας. Αυτό είναι ο μισθός σας, αγαπητοί δημόσιοι υπάλληλοι. Λοιπόν. Φτιάξτε αυτόν τον τύπο, βάλτε τον εαυτό σας σε αυτόν τον τύπο και θα βγάλετε το αποτέλεσμα. Ακριβώς. Έτσι θα βγει. Τους έχει τρελάνει ο Ρέπας. Λοιπόν, δίπλα στον νόμο, στον πάγο νόμος για τα ΕΗ και το νέο εξεταστικό από τις ανακοινώσεις που είχαμε χθες από τον κύριο καθηγητή. Έτσι. Το Συμβούλιο της Επικρατείας δικαίωσε οικοδομικούς συνεταιρισμούς. Α, να, καλώς τα παιδιά. Και η αρχαία κόρη και ο γιδοβοσκός. Ναι. Κοιτάξτε εδώ. Κοίτα καλώς τα παιδιά, ναι. Άλεξ και Εύη μας στέλνουν καλημέρα και λέει για μας κάθε μέρα Πέμπτη είναι. Οπα, σιγάρε κορίτσια. Σιγάρε κορίτσια. Σκίστε κανένα καλτσόν πρωί-πρωί. Πρωί-πρωί. Προσεκτικά. Τι κάνετε που έξερα το πρωί, ξύπνη. Λοιπόν, είδες, θα το σου λέω την καλύτερη ώρα, δεν με ακούς. Θα δεις τώρα πόσοι έχουν ξυπνήσει τέτοια ώρα. Μπορεί να μην σου πει ο άλλος τι κάνει αυτή τη στιγμή.
Αλλά το κατάλαβε, γιατί ξυπνά τέτοια ώρα. Η κίνηση δημιουργία ξανά, εδώ ήταν ο επικεφαλής της. Μην και λέμε τα ίδια, παιδιά. Τα είπε. Δύο φορές έχει βγει ο κύριος Τσίμερος. Μία βγήκε στην εκπομπή μας. Βγήκε και στην εκπομπή της Αντωνοπούλου δύο φορές. Δεν ξέρω, δεν έχω παρακολουθήσει αν βγήκε ξανά. Ποια άλλη μετανάστευση λέει και στρατόπεδα. Μυριστήκα τα 210 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λες. Και λένε που θα πλώσουν χέρι. Πώς θα τα αρπάξουν. Αυτή την ανησυχία πιο αποκλείεται. Το έθνος. Νέο σύστημα για μισθούς και προαγωγές, δημόσιες αρρωτικές αλλαγές από τον επόμενο χρόνο. Συμβόλαιο απόδοσης για κάθε δημόσιο υπάλληλο. Πολύ σωστό, γιατί όχι. Γιατί όχι, παιδιά. Γιατί αντιδρούν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν το καταλαβαίνω. Α, όχι, άκουσα κάτι συνδικαλιστές. Να λένε ποιος θα μας αξιολογεί και τι θα γίνεται. Συμβόλαιο απόδοσης. Λοιπόν. Αποδίδεις, πληρώνεσαι. Όχι. Αποδίδεις, παίρνεις παραπάνω. Είπα αυτό, λέω. Μπόνους. Δύο μισθούς μπόνους έχει τάξει. Σκούπα στο αγκέτο της Αθήνας. Ξεκίνησε. Επιστροφή με τόκο για τα επιδόματα Μαΐμου. Τηλεαστέρα στο κύκλωμα της κοκαίνης. Οπα. Τι έγινε, ρε παιδιά. Το γράφουν και κάτι άλλες εφημερίδες αυτό. Δεν ξέρω, λέει, φαίνεται, παρακολουθούσε, είπε κάτι ναρκέμπορους κτλ. Και έπεσε πάνω σε έναν τηλεαστέρα. Ποιος είναι, δεν ξέρω. Και μάλιστα έμειναν εμβρόντιτοι, λέει, οι άνθρωποι της ΕΥΠ, ναι, ακούγοντας το όνομα του τηλεαστέρα, ναι, ακούγοντας στον κοριό, να ζητάει εισιτήρια για τον αγώνα. Έτσι την ονομάζει. Το συμπτωματικό για τις δόσεις της κοκαίνης ήταν αυτό, λέει, μεταξύ τους. Mm. Το κύκλωμα εξαρθρώθηκε, εν πάση περιπτώσει. Ο ίδιος πήγε να απολογήθηκε λέγοντας ότι ήταν για προσωπική του χρήση. Mm. Είναι, λέει, πολύ γνωστός παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών. Το όνομά του δεν το ξέρουμε, δεν λέγεται ακόμα. Ο άνθρωπος δεν έχει συλληφθεί για κάτι. Είπε ότι ήταν για προσωπική του χρήση. Δεν ξέρω τώρα από εκεί και πέρα. Θα δούμε. Από τα άλλα θέματα του έθνους, αγωγή τζίκερ για 11 εκατομμύρια. Αγωγή τζίκερ στο Βιονόπουλο για 11 εκατομμύρια ευρώ. Ψιλοπράγματα. Τρίχες. Υποσχέσεις Σαμαρά σε όλους. Ψηφοδέλτιο με 60% ανανέωση στο Πασόκ. Μάλιστα. Τι 60% ανανέωση, αλλά διάβασα την εκλογική επιτροπή. Όλοι μέσα. Πολύ ανανέωση, όλοι μέσα είναι. Εντάξει, ρε παιδί, πολύ γνωστή η εκλογική επιτροπή. Γιατί, ας πούμε, στην εκλογική επιτροπή πρέπει να είναι ο πρόεδρος της Βουλής και ο πρώην πρόεδρος της Βουλής. Κοίταξε, εξήγησε η εκλογική επιτροπή, σου θυμίζω, έρχεται και παρέρχεται. Ναι. Έρχεται τώρα, ναι, παιδί, και αύριο δεν υπάρχει. Αλλά δείχνει, ας πούμε. Εάν δεις όμως το επιτελείο του κυρίου Βενιζέλου. Εντάξει, καινούργιο. Δεν υπάρχει ούτε πόδι Παπανδρεϊκού. Όχι, Παπανδρεϊκού δεν είναι. Αυτό λέμε. Εδώ είναι το όλον Πασόκ και καταθρήκες. Εκτός από Γερουλάνους κλπ. Δύο-τρεις ακόμα. Έτσι και επίσης ο πρώην υπουργός, ο κ. Δραγκούσης, δεν είναι μέσα. Δεν είναι μέσα ο Δραγκούσης. Δύο-τρεις, ξέρεις, του στενού επιτελείου του Παπανδρέου. Του άλλου επιτελείου. Ναι. Ναι. Συμβόλαιο με προαγωγή ή απόλυση. Το σχέδιο για την αξιολόγηση, λοιπόν, των δημοσίων υπαλλήλων, όπως το περιγράφει ο Ελεύθερος Τύπος, το δούνο το εκβιάζει με κατάργηση 13ου και 14ου μισθού. Να, τα έχουμε τα πει πάλι. Αυτά, μην λέμε τα ίδια. Αρχίσαμε πάλι και το σύστημα του Πασόκ. Ναι. Στο Φάληρο, το αεροπλανοφόρο Enterprise. Το δείξαμε χθες εδώ, γιατί είναι και δίπλα μας. Είναι προς απόσυρση, παιδιά. Αποσύρουν Enterprise, έτσι, ναι, βγάζουν καινούργια. Θα το δείξουμε σε λίγο, γιατί είναι ένα ιστορικό πλοίο αυτό. Και πάρει και μέρος στον πόλεμο του Βιετνάμ, όπως ξέρετε. Να κάνει, ρε παιδί μου, υποτίθεται μια τελευταία κουραζιέρα. Εντάξει, να το δει ο λαός. Αποσύρεται. Ναι, αποσύρεται. Καλό είναι να πάμε να το δούμε. Δεν ξέρω τι πρόγραμμα έχει εδώ. Αν μπορεί να πάει κανείς να το επισκεφτεί. Γιατί θα είναι μια μεγάλη εμπειρία. Μαθαίνουμε όμως ότι δεν έχει τέτοιο σχέδιο. Δεν έχει τίποτα. Μπας, θα το δείξουμε μετά, μόλις ξημερώσει. Εδώ κάτω από εμάς ακριβώς. Δεν θα είμαι υποψήφιος στις εκλογές, στηρίζω Νουδού. Μας. Αυτό έγινε μια παρανόηση χθες. Ο ίδιος μετά βγήκε και είπε αυτό στην αρχή. Υπόθηκε ότι δεν θα βοηθήσει, λέει, στις εκλογές λόγω των υποχρεώσεων που έχει στο Υπουργείο Εξωτερικών. Βγήκε και κυκλοφόρησε ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Στη συνέχεια διαψεύστηκε. Μετά επιβεβαιώθηκε. Μπάσχετος. Θα κατέβει και ο γιος του πάντως, από ό,τι νομίζω, στη Κορινθία. Γιατί πρέπει να βλέπουμε καμιά φορά και πίσω από τα γράμματα. Βέβαια. Σου λέει, ας πούμε, φεύγει ο Σιώφας. Παραδίδω σκητάλη. Λέει, γιατί φεύγει ο Σιώφας, παιδί μου. Γιατί μπαίνει ο Παύλος Σιώφας, ένας άλλος. Απλώς. Ναι, ο οποίος ήταν ανυψιός, κάτι τέτοιο. Κάτι. Εντάξει. Τώρα, δείτε εσείς τα κάνει. Αδέσμευτος. Πώς θα αξιολογούνται 720.000 δημόσιοι υπάλληλοι. Σχιζοφρενικό το μέτρο ΡΕΠΑ πριν τις εκλογές, σου λέει η Νουδού. Πριν τις εκλογές. Προσέξτε, ο τόνος είναι στο σχιζοφρενικό ή ότι είναι πριν τις εκλογές. Πριν τις εκλογές. Άγιας. Πριν έχει σημασία. Άγιας. Γιατί μετά μπορεί να παίρνει σχιζοφρενικά μέτρα με άνεση. Μα μετά μπορεί να το κάνει και η Νέα Δημοκρατία ακριβώς το ίδιο και να είναι φυσιολογικό. Αντί για σχιζοφρενικό. Σε ποιες περιοχές τα κέντρα λάθη μεταναστών, στο Φάληρο το πρώτο πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο Enterprise. Είναι και ο Μίστερ Σποκ μέσα. Λες. Είχε χρησιμοποιηθεί και στην ταινία, βέβαια. Για πάμε. Προχωρούμε λοιπόν παρακάτω. Πάμε στο Φως. 75-55 πήρε με άνεση στη Σιένα, έκανε το 2-1 και με νίκη αύριο πάει στην πόλη. Να ποιο πάει στην πόλη, κύριε. Ορίστε. Μια νίκη θέλει και καθάρισε. Το μεγαλύτερο καλοκαίρι του θρύλου. Εντάξει. Για τα τη ομάδα, τώρα ξέρω τα σενάρια τώρα, καταλαβαίνει. Μην εσύ, φύγε εσύ, πάρε ναι, ακριβώ. Τα γνωστά που. Προχωρούμε. Η επόμενη εφημερίση είναι η Sport Day, βάζω στοίχημα. Αστεράτος. Αυτός ο θρύλος που έπινξε τη Σιένα στο πειρακτωμένο σεφ εδώ απέναντι είναι, σου λέει, αστεράτος. Οι Transformers του Βαλβέρδε, γράφει από κάτω, οδηγούν στον τίτλο τον Ολυμπιακό.
Καλό ήταν ο Ολυμπιακός εχθές, όντως. Πολύ καλό. 0-0 ήσουν 14 κανεί, το έχετε καταλάβει. Μητσοτάκης το είχαμε πει από τότε. Κάποιο λέει, είχε πει, θυμάστε. Θυμόμαστε. Δηλαδή, μισό το γαλάτσι, 0-0 ήσουν 14. Άλλες εποχές. Πρωταθλητής, οικονόμου διάβαζε. Πρωταθλητής, πετάμε για την πόλη. Όνειρο ζούμε. Στον 7ο ουρανό. Θρύλε μόνο εσύ. 75-55 λοιπόν. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Η ΤΕΙΑ δεν έχει υποθεί κάτι για παράταση σε σχέση με τη ρύθμιση των οφειλών στην εφορία. Ξεχάστε το. Δεν ξέρω. Τι παράταση τώρα, παιδιά, πάμε για εκλογές. Τι παράταση τώρα. Πήγαινε και μετά πήγαινε δάσπουν, όχι. Γκολ. Την έλειωσε για την νίκη του Ολυμπιακού επί της ΣΥΕΝΑ χθες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εσείς τον διαλύετε. Ο καβγάς εκεί, Τζίκερ με τον Γιαννόπουλο. Οι σημαίες μαζί. Ο Νικολαίδης με τον Μανολά, βλέπω. Ο Νικολαίδης φαίνεται ότι παίζει πολύ δυνατά να επιστρέψει στην ΑΕΚ. Στέλνει από την Κρήτη, εμείς δεν μιλάμε για μας. Λέει, έχουμε όλα τα άλλα, έχουμε και εσάς τους καρπερούς. Μιλήσαμε για τον εαυτό μας. Το αντίθετο. Το αντίθετο. Εμείς λέμε τι λέει μια έρευνα του London School of Economics. Λέει ότι είναι καλύτερη μέρα για το σεξ η Πέμπτη. Θα εξηγήσουμε μετά το γιατί. Πόσο φανερό είναι ότι προσπαθείτε να μην φανερώσετε τα πραγματικά ποσοστά του Καμένου. Λυπάμαι. Μίλησε κανείς για ποσοστά. Καμένου κιόλας. Κανενός. Μίλησε κανείς τα ποσοστά. Κύριος Καμένος, τα τελευταία γκάλωπ το δείχνουν γύρω στα 7 με 7,5%. Τελεία. Αλλά κάναμε. Μπερδεύεται πρώτα απ' όλα το σεξ με τον Καμένο. Δεν ξέρω τι σχέση μπορεί να έχει ο συγκεκριμένος, αλλά εν πάση περιπτώσει μπερδευόμαστε. Δεν μιλάγαμε για σεξ από το πρωί. Πάμε στη Μακεδονία. Εγώ το φοβάμαι. Ναι. Επιχείρηση Κουκούλωμα, κρύβουν το πόρισμα για το νοσοκομείο Έδεσας. Το Υπουργείο επιβράβευσε αυτόν που έδειχνε ως υπεύθυνο για τη συγκάλυψη. Δεν μου πεις. Δεν γίνονται αυτά στην Ελλάδα. Οι Ζήμενες να επενδύσει στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Αυτά και από εδώ, πάμε παρακάτω. Λέω σαν φίλο, έχουν περάσει 3 χρόνια. Είναι τα πέρσι. Ναι. Σπορ. Στείνουν λεμιτόμο για. Σπορτοβορά είναι αυτά. Στείνουν λεμιτόμο για τον Μπόλονι. Σήμερα στη 1 η ώρα η απολογία του Ρουμάνου. Πρέσινγκ τη Ραπίδ σε Μάρκο Αντώνιο. Δηλαδή τον κυνηγάει η Ραπίδ. Ο Πάοκ είναι η σημαία τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Λέει ο Βασίλης ο Καράς. Για τα πάμε κουτιά, να δούμε. Στρά, τσατίζεται. Να δούμε και το διαδίκτυο τι λέει σήμερα. Ξεκινήσουμε από το Sky. Εδώ λοιπόν, συμβόλαιο απόδοση θα υπογράφουν οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι το πρώτο θέμα. Από κάτω το London School of Economics, καμπανάκια για την ελληνική οικονομία. Ακούσαμε χθες τον κύριο Τόμψεν εκεί να μας καταχαιριάζει. Αντιδράσει 4 δήμων της Αττικής για τα κέντρα μεταναστών. Είπαμε, Ελευσίνα, Μάντρα, Ασπρόπυρος και Μέγαρα αντιδρούν. Εδώ βλέπουμε τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος θα πάει στο Eurogroup στην Κοπενχάγη και δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα. Μην νομίζουμε ότι βγήκε από το κάδρο η Ελλάδα. Κάτσε να σου πω κάτι που λέει ανοιχτό το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων. Ναι. Έχουν υποθεί πως απίστευτα πράγματα χθες στη Βουλή. Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι δεν έχει κανένα πραγματικό στοιχείο για το κατοχικό δάνειο. Υπάρχει Τράπεζα της Ελλάδος η οποία λέει: εγώ, παιδιά, δεν έχω στοιχεία. Τα έχει το Υπουργείο των Οικονομικών. Μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Όχι. Η Καθημερινή. Νέο σύστημα αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Βλέπετε παντού κυριαρχία αυτό. Λέει εδώ η Αλεξάνδρα για παράδειγμα. Εγώ συμφωνώ με τον πόνο απόδοση, αλλά. Αλλά επειδή δεν υπάρχει αξιοκρατία στο δημόσιο, θα το παίρνουν πάντα αυτοί που δεν το αξίζουν. Εντάξει, τώρα λέμε σε μια άλλη φάση. Δεν μιλάμε τώρα για το ίδιο δημόσιο. Ναι. Υποτίθεται ότι αλλάζουν τα δεδομένα. Άμα δεν αλλάξουν και εμείς το ίδιο, χαιρόμαστε τους συμμέτερους. Ακριβώς. Πάμε στο ΙΝ, τα κριτήρια αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων και υπηρεσιακών μονάδων. Το βλέπετε, το θέμα είναι παντού πρώτο. Πώς λειτουργεί λοιπόν το νέο σύστημα. Ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Προχωρούμε. Το Βήμα πήρε. Για να δούμε, Φεστιβάλ Αθηνών, εμφάνιση στα νέα ονόματα και τις κλασικές αξίες. Καλά. Ρύθμιση ανάσα για 1 εκατομμύριο οφειλέτες στο δημοσίου, προθεσμία μέχρι 30 Μαρτίου που ίσως παραταθεί, έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Ίσως, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, έτσι. Βουλή δεν υπάρχει θέμα παραγραφής για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Ποιοι υπάλληλοι δικαιούνται εκλογικό επίδομα, τι προβλέπει η τροπολογία Γιαννίτση που κατέθηκε στη Βουλή. Από ό,τι φαίνεται, το δικαιούνται και οι υπάλληλοι του Εθνικού Τυπογραφείου. Ναι. Που περίμεναν οι άνθρωποι, το λέω για να το γνωρίζουν. Ειδικό τυπογραφείο και μόνο για τη δουλειά που κάνανε για να βγάλουν τα βιβλία του σχολείου. Φτάνει, ακριβώς. Πάμε στο νους, αδιαφανής και αναποτελεσματική η Τρόικα. Θα ζητηθούν οι αποζημιώσεις και τα 35 στρατόπεδα. Έχει πραγματικά τώρα, έχει υποθεί για πολλές περιοχές για το που θα γίνει. Λοιπόν, πάμε και στο New Post. Ο Τζίγκερ κατηγορεί για συκοφάντη το Βιονόπουλο και του ζητάει 11 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Καλή αποζημίωση. Φόρμουλα επιστροφής όλων των διαγραφέντων στη Νέα Δημοκρατία. Έναν του βάζει. Στα αγώνα του μαρτυρίου. Πήρε τώρα το Μαργαρίτη Τζίμα και συνεχίζει. Ναι. Τα 50 στελέχη που συγκροτούν την Εθνική Εκλογική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Τι κάνουν τώρα αυτοί, δηλαδή. Μαζεύονται και συζητάνε. Ναι. Πάμε στο νιούζι. Τα περίγραπτο θράσος. Τρεις υπουργοί ενημέρωσαν ότι μετά από 67 χρόνια δεν υπάρχουν στοιχεία για γερμανικές αποζημιώσεις. Σαχινίδης δήλωσε ότι κάπου υπάρχει ένα αρχείο, αλλά ακόμα δεν έχει αποκτήσει πρόσβαση. Άμα δεν έχει αποκτήσει πρόσβαση ο Σαχινίδης σε αυτό το υπάρχον αρχείο κάπου, ποιο μπορεί να έχει πρόσβαση τότε εκεί στο αρχείο. Δεν υπάρχει κάπου ένα αρχείο. Πού? Δεν ξέρει το κράτος του Υπουργείου Οικονομικών πού είναι αυτό το αρχείο. Μιλάμε σοβαρά τώρα. Δεν ξέρει.
Ούτε είναι το μόνο για το οποίο δεν ξέρει, όπως αποδεικνύεται μέρα-μέρα, καθώς περνάνε οι μέρες. Πάμε στο Μιχάλη τον Δεζάρη, παιδιά. Είχα μια μικρή έκρηξη τώρα το πρωί να μας ενημερώσει για τα στοιχεία αυτού του θέματος. Τι ήταν αυτό, ρε Μιχάλη? Καλησπέρα. Είχαμε λοιπόν μια έκρηξη άγνωστης προέλευσης, καθώς δεν γνωρίζουν αν πρόκειται για αυτοσχέδιο, εκρηκτικό μηχανισμό ή για μικρή συσχύω κροτίδα. Έκρηξη σε ακάλυπτο χώρο του αστυνομικού τμήματος του Κορυδαλού. Η έκρηξη σημειώθηκε στις 2 και 25 τα ξημερώματα. Συνελήφθη μάλιστα αμέσως μετά ένα άτομο, καθώς αυτός θεωρήθηκε ύποπτος ότι έριξε το ενάγνωστη κροτίδα, το αντικείμενο, στον ακάλυπτο χώρο. Και στο σημείο βρίσκονται τώρα αστυνομικοί του τμήματος εξουδετερώσεις εκρηκτικών μηχανισμών για τα υπολείμματα του όποιου μηχανισμού ήταν αυτός, έτσι ώστε να δουν τι ακριβώς έγινε και να αποσαφινιστεί πλήρως τι ήταν αυτό το αντικείμενο που προκάλεσε την έκρηξη στον ακάλυπτο χώρο του ΑΤΑΦ Κορυδαλού στις 2 και 25 τα ξημερώματα. Μάλιστα, καλώς. Θα τα πούμε και αναλυτικά αργότερα. Άμα λέει συντάξει για το σεκ, δεν θα φοράζεται ένα σκητή στην εκπομπή, σωστό? Μα το θέμα, παιδιά, τώρα είναι πολλές φορές στην Ελλάδα οι πολίτες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Μία κατηγορία είναι αρμοδιότητας μήλωνάκι και η άλλη ασκητή. Ναι, ψυχίατρος. Έτσι, θα το χώριζα εγώ σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Έχεις μια καλημέρα από τον υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία στην Κεφαλαία, κύριο Παύλο Παπαδάτο, φίλο της. Καλημέρα. Θα βγεις, Παύλο? Λοιπόν, το σεξ την Πέμπτη είναι σαν τα ούφο. Όλοι ξέρουν ότι υπάρχει, αλλά κανένας δεν το έχει δει, λέει ο Βασίλης. Παιδιά, είπαμε, για το σεξ την Πέμπτη υπάρχει μια σημαντική έρευνα από το Λόγο. Εμάς δεν βολεύει, λέει, ρε παιδιά, σαν δεν βολεύει. Γιατί έχει λαϊκή μετά. Το σεξ ή το... Το σεξ δεν βολεύει την Πέμπτη, γιατί έχει λαϊκή. Το πρωί. Ναι. Από τις 6 ώρα θα πας στη λαϊκή. Λαϊκή. Λέμε για τις, μιλάμε για τις πολύ πρωινές ώρες. Ξέρεις λαϊκή τι ώρα στείλουνε? Λαϊκατζής είναι, πάει, πουλάει. Μπορεί να είναι από κάτι λαϊκή στο σπίτι του. Α, και ενοχλείλες, ε. 3-4 ώρα το πρωί ο άλλος θα στείνει και εσύ. Ναι, δεν γίνεται, δεν είναι εύκολα πράγματα, όντως. Λοιπόν, μετά η ενημέρωση και τα στοιχεία για αυτή τη σπουδαία έρευνα, προτείνω ένα μικρό διάλειμμα και αμέσως μετά τα πούμε. Ελάτε. Και η Χριστίνα στα κόκκινα. Καλώς τη Χριστίνα. Για να σας κάνω λίγο έτσι να χαμογελάσετε. Σύλλο άρρωστη βέβαια ακόμα. Είναι ακόμα κρυωμένη. Δεν περνάει, το είπαμε αυτό, Χριστίνα, κρατάει. Περίεργο, ναι. Είναι περίεργη αυτή η ιώση το τελευταίο. Νομίζω ότι ο ένας το κολλάει στον άλλον από εμάς. Το κολλήσαμε μεταξύ μας. Λόγω κοντινών σχέσεων, να το πω έτσι. Αυτό που λέει ένας φίλος Βάζελος εδώ, πως υπογράφει και ο ίδιος μόνος. Σωστό είναι, ρε παιδιά. Τι ζητάνε από τον άλλον τόσα εκατομμύρια και μάλλον οι προεδράρες και δεν τα ρίχνουν στην ομάδα? Αλλά για τον Παναθηναϊκό, ε. Εκεί που έκαναν μήνυση ένα στον άλλον. Έτσι, όντως. Εσύ, Χριστίνα, να σε ρωτήσω κάτι. Μήνυση είχε γίνει, απλά τώρα βγήκε. Τώρα βγήκε μπροστά. Είχε γίνει τον Οκτώβριο, τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβρη. Ρωτάνε εδώ οι τηλεθεατές, μήπως το ξέρεις κι εσύ, γιατί το βάζαμε από το πρωί το ερώτημα αυτό. Λένε, αν γνωρίζει ότι. Μαρία, συμφωνεί από τη Σιδηρία. Είναι η καλύτερη μέρα για το σεξ. Το ξέρεις αυτό. Την Πέμπτη έχει Ευρωλίγκα. Όχι. Έχει Ευρωλίγκα, δεν. Απίστευτο. Ακούστε τώρα τι λέει μια γυναίκα. Γιατί η δουλειά, το επάγγελμα, καταστρέφει τον ερωτισμό. Ναι, αλλά και τα εστρογόνα σου λένε τι θα γίνει. Είναι, ας πούμε, μια μεριά έχουμε εμείς τη τεστοστερόνη, σου λέει, εκυλίεται εκείνη την Πέμπτη ειδικά. Ζαγοράκι. Είναι στα ύψη. Ζαγοράκι. Τα εστρογόνα σου λέει τη γυναίκα πενταπλασιάζονται την Πέμπτη. Την Πέμπτη ειδικά. Την Πέμπτη και ιδιαίτερα τέτοιε ώρε, Χριστίνα. Τέτοιο το πρωί. Έτσι, τώρα. Εγώ δεν με αφήνετε, μην φέρετε από ό,τι θέλετε. Όχι, όχι, να την αφήσουμε. Άμα δεν κρατιέσαι, θα σε αφήσουμε. Άμα είναι έτσι. Το λέει η έρευνα, Χριστίνα. Δεν μπορεί να αφήσει με τέτοιου επιστήμονε. Κάποιο πράσινο, παιδιά, κάποιο βάζελο το έχει κόψει. Μα είναι δυνατό, λέει. Περνάει στο ζωνάρι τι έκανε η Μπιλμπάου, η οποία κέρδισε την Τζέσικα, παιδιά. Απίστευτο. Και όχι Ολυμπιακό. Και δεν έχει τον Ολυμπιακό. Δηλαδή τώρα κάτω στο κρόλ που βλέπουμε δεν περνάει ο Ολυμπιακό. Δεν είμαι υπεύθυνη για το κρόλ, παιδιά, συγγνώμη. Αν πρόσεξε καλά. Κάποιο βάζελο, παιδιά, το έχει κόψει. Δεν είναι τίποτα. Είδε πω έπιασε τον εαυτό τη, αμέσω λέει δεν είμαι εγώ, γιατί αισθάνεται. Εντάξει, ούτω ή άλλω έχουμε ρεπορτάζ. Θα τα πούμε όλα, εντάξει, δεν είναι. Πλήρε για τον Ολυμπιακό. Ο οποίο όντω πέτυχε μια πολύ μεγάλη νίκη μέσα στο σεφ. Και αυτό που σου έλεγα και off the record, χωρί τα μεγάλα επιθετικά του όπλα. Δηλαδή ουσιαστικά ο Σπανούλη, ο Πρίντεζη. Άποντι. Άποντι. Και από την πιτσιρικαρία, όπως είπες και εσύ, πήρε τους πόντους και την πολύτιμη νίκη. Νομίζω ότι δεν θα αντιμετωπίσει προβληματικός. Δηλαδή. Αν δεν θα κάνει ο Παναθηναϊκός σήμερα. Παιδιά, θέλετε να πάμε για ειδήσεις σε τίτλους
Γιατί περιμένει και η Μάρια, δεν πάει να περιμένει για άλλο. Πάμε για καφέ κορίτσι. Καλύτερα. Έχει και δουλειά και η Μάρια. Έτσι είναι Πέμπτη πρωί, σα θυμίζω. Η έρευνα δεν είναι καλή Μαρία, για καφέ. Είναι αυτού Πέμπτη πρωί, τι έχει το βλέπει αυτό. Μου κάνουν πολύ μεγάλη εντύπωση οι ειδήσει που λέτε 7 παρα 20 το πρωί. 7 παρα 20 πήγε. Μα είπαμε αφού είναι τι πρωινέ ώρε, πότε να τι πούμε. Είμαστε υποχρεωμένοι από το LSE. Αυτό ήταν υπονοούμενο, δεν με αφήνει να πω τι κανονικέ ειδήσει όπω κατάλαβε. Λοιπόν, έλα καλημέρα λοιπόν, πάμε να δούμε τι κυριότερε ειδήσει σε τίτλου. Νέα διαδικασία αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων από το 2014 προβλέπει σχέδιο προεδρικού διατάγματος. Τα τρία βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση θα είναι η διοικητική ικανότητα του υπαλλήλου, η συμπεριφορά του και η απόδοση στην υπηρεσία. Την αποδέσμευση του προϋπολογισμού των ΑΕΗ από την εκλογή Συμβουλίων Διοίκησης ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας, δίνοντας τη δυνατότητα στις συγκλήτους να υπογράψουν τους προϋπολογισμούς. Κοντά σε εξεύρεση λύσης δημόσιο παραχωρησιούχοι και τράπεζες που χρηματοδοτούν τα έργα που θα δώσουν ανάπτυξη στην οικονομία, όπως επιβεβαίωσε ο Μάκης Βορύδης μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό, προανήγγειλε μικρές βελτιώσεις στο νομοσχέδιο για τα ταξί. Μετά τις εκλογές, η Ελλάδα θα πρέπει να συνεχίσει με σταθερό ρυθμό τη μείωση του δημοσιονομικού της ελλείμματος, τόνισε ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ελλάδα, Πολ Τόμσεν, μιλώντας εχθές το βράδυ σε εκδήλωση για την ελληνική οικονομία που πραγματοποιήθηκε στο LSE. Αντιδρούν στη δημιουργία κέντρων φιλοξενίας παράνομων μεταναστών στην Αττική, η Δήμη Μεγαραίων, Ελευσίνας, Μάνδρας και Ασπροπύργου. Την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους εναντί άλλων υποχρεώσεων του δημοσίου προβλέπει διάταξη σχεδίου νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή. Δημιουργείται ειδικός λογαριασμός στην Τράπεζα της Ελλάδας με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους. Με 194 ψήφους υπέρ έναντι 59 κατά ακυρώθηκε στη Βουλή η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αλλά και η συνθήκη για τη διακυβέρνηση της Ευρωζώνης. Επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία ο Μαργαρίτης Τζίμας μετά από απόφαση του Αντώνη Σαμαρά. Ανάλογη απόφαση αναμένεται και για τους κυρίους Παπασιόζο, Βαγιονά και Καρασμάνη. Τετράωρη στάση εργασίας έχει κηρύξει για σήμερα η ΑΔΔ από τις 11.30 το πρωί έως τις 3.30 μετά το μεσημέρι για τα προβλήματα στο δημόσιο σύστημα υγείας. Συμμετέχουν γιατροί και δάσκαλοι. Μικρή ισχύος έκρηξη σημειώθηκε μετά τις 2 τα ξημερώματα έξω από το αστυνομικό τμήμα Κορυδαλού. Προκλήθηκαν μόνο ζημιές, προσήχθη ένας ύποπτος. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Θέλω να πω σε ένα φίλο ότι ήδη έχει δημοσιοποιηθεί αυτό το σκάνδαλο το οποίο λες και το οποίο δεν είναι και μοναδικό. Λέει ο φίλος αυτό το σκάνδαλο με τις καταθέσεις των νοσοκομείων που έγιναν ομόλογα μια μέρα πριν το κούρεμα, λέει θα το πει κανείς. Και το είπαμε και θα παρουσιάσουμε και πρόσθετες περιοχές της οικονομίας που έγιναν. Όπως τα ΤΕΗ, τα οποία είδαν ξαφνικά τις καταθέσεις τους να γίνονται ομόλογα χωρίς να τους ρωτήσει κανείς και να μην να έχουν χρηματοδότηση πια. Και να, χάρουν ένα, και να μην έχουν χρηματοδότηση. Έτσι. Βεβαίως και θα το προχωρήσουμε που λένε. Οι καλύτερες μέρες έρχονται. Χθες στο Αττικό νοσοκομείο, 8 ώρες αναμονή για το παθολογικό. Ένα νοσοκομείο μοντέλο το κάνανε. Κάποτε. Ναι, κάποτε. Κάποτε. Αττικό ήταν, παιδιά, διαμάντη. Εξαιρετικό νοσοκομείο. Πάμε τον καιρό. Ελάτε. Καιρός. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα Πέμπτη, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει τοπικά και στα ορεινά της Πελοποννήσου και της Δυτικής Θεραίας θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα στους 21 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά έως 23 και στο Αιγαίο έως 19 με 20 βαθμούς. Στην Αττική σήμερα, γενικά έθριος καιρός με λίγα μονοσύννεφα το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι νότιο-δυτικοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 7 έως 21 βαθμούς. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς. Την Παρασκευή, στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα εκλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά, θα αγγίξει τους 21 με 22 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Τέλος, να πούμε πως το Σαββατοκύριακο καιρός θα είναι γενικά έθριος στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια και κυρίως στα βορειοανατολικά θα σημειωθούν παροδικές μπόρες. Η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα και στον Γιώργο από το Μέτσοβο. Καλημέρα και τον φίλο από το Κοροπή. 19 ετών και άνεργος. Όπως και περισσότεροι σε αυτήν την ηλικία. Θέλετε σε μια χώρα να μεταναστεύσουμε. Περίμενε, θα μείνει σε Ελλάδα, είπαμε. Έρχομαι το σκανδαλίδι αργότερα. Θα μας πει για αυτό το φοβερό, φοβερή έρευνα με την εσωτερική μετακίνηση, ας πούμε, νέων κυρίως ανθρώπων προς την περιφέρεια. Επί του θέματος, τι κάνουμε, έχουμε δύο πράγματα. Η μία είναι η ισχύουσα κατάσταση. Ο κύριος Σκανδαλίδης που έχει μια πρόταση. Ακριβώς. Έχει αυτό το νόμο δηλαδή για τα οικόπεδα του δημοσίου που τα μοιράζει. Μάλιστα, μάλιστα. Η άλλη θα είναι ο κύριος Τσίπρας, θα έρθει, θα είναι αργότερα μαζί μας, να μας πει εάν ήταν ο ίδιος τι θα έκανε. Πρωθυπουργός εννοείς. Ναι, ρε παιδί μου. Δεν θέλει ένα νέο συνασπισμό εξουσίας. Έτσι λέει. Λοιπόν, αυτό το νέο συνασπισμό τι θα έκανε. Θα δούμε, τώρα δεν με τους άνεργους, με αυτούς που έχουν κοπεί. Συγκεκριμένα κοπεί πράγματα. Συγκεκριμένα πράγματα. Βεβαίως. Έτσι. Συγκεκριμένα όλοι. Και ο Σκανδαλίδης πρέπει να πει συγκεκριμένα. Ποιος, τι, πώς, διότι δίνω οικόπεδα. Δίνεις οικόπεδα, το κάνει τι άλλο. Θα κάνουμε βόλτες με τη γόβα. Έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο φως. 75-55 έκανε το 2-1 και με νίκη αύριο πάει στην πόλη. Πήρε με άνεση τη Σιένα, όντως με άνεση. Και με αυτό που είπε η Χριστίνα, χωρίς να παίξουν τα βασικά του αθλητικά. Χωρίς να παίξουν τα βασικά του επιθετικά όπλα. Τα μεγαλύτερο καλοκαίρι. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός φέτος δεν θα αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα για να πάει. Παρά το γεγονός ότι στην αρχή αμφισβητούσαν πολύ την πορεία του στην Ευρώπη. Αλλά αυτό θέλω να πω, ότι αυτό η ομάδα που βλέπουμε τώρα είναι αποτέλεσμα της δουλειάς του Ivković, γιατί ήταν ο μόνος που έλεγε ότι αφήστε να περάσει ο καιρός να δείτε. Και αντίστροφα πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην κατάσταση που ήταν πέρυσι ο Ολυμπιακός, που κέρδισε το πρώτο παιχνίδι με 30 πόντους. Και μετά είχαμε προβλήματα. Και μετά τα πράγματα δυσκόλεψαν. Και θα είναι πολύ δυσκολότερο του και σήμερα. Μια φίλη εδώ λέει: εγώ πάντα σεξ την Πέμπτη. Το βαριέμαι το ποδόσφαιρο. Ο άντρας μου πάλι δεν θα το χάνει με τίποτα. Το ποδόσφαιρο. Είναι, σου λέει: εγώ θα κάνω σεξ την Πέμπτη, είσαι δεν είσαι. Είσαι δεν είσαι. Δεν είσαι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Τα υπόλοιπα η Γαλιθέα με εκπληκτική ανατροπή κέρδισε την Παραχαϊκή 5-2. Ματσάρα στο Ελπάσο. Αυτά. Πάμε. Ένας άλλος φίλος ή φίλη, δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω αν είναι η Πέμπτη λέει καλύτερα, αλλά εγώ είμαι του Μεσημεριανούλη. Το Μεσημεριανούλη. Όπως νομίζω. Μεσημέρι, μεσημέρι. Εμείς δεν έχουμε. Πάμε σπορδί. Αστεράτος. Οι Transformers του Βαλβέρδε οδηγούν στον τίτλο τον Ολυμπιακό. Ορίστε, κυρία. Πάμε. Αυτός ο φίλος του Αστεράτος που έπνιξε τη Σιένα. Είναι Σλούκα, βλέπω. Ποιος Βαλβέρδε, την μπερδευτήκαμε. Είναι άλλο, είναι άλλο. Άλλο από κάτω. Το έχει υπότιτλο, αλλά δεν πάει στο Αστεράτος. Ωραία, πάει. Πρωταθλητής, όνειρο ζούμε. Πετάμε για την πόλη. Στον 7ο ουρανό, θρύλε μόνο εσύ κτλ. Ντιμπαλά χρυσάφι από Αργεντινή στο σιρτάρι του θρύλου. Ωραία, άρχισαν τα μεταγραφικά. Για να δούμε τον γκολ. Την έλειωσε στο καμίνι του Φαλήρου. Οι Ερυθρόλεφοι σκόρπισαν τη Σιένα. Μπράβο μας. Και από πάνω οι σημαίες μαζί, εσείς το διαλύετε κτλ. Τα γνωστά. Για τον Παναθηναϊκό. Και εκεί θέλει επί του συγκεκριμένου, παιδιά. Γιατί πολύ μπλα μπλα και στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ. Γάβρος. Όλα μέσα. Υπερηχητικός θρύλος διέλυσε τη Σιένα. Ivković, λίγες ομάδες στην Ευρώπη μπορούν να παίξουν αυτό το μπάσκετ. Σωστός. Έτσι ονειρευόμαστε τον Ολυμπιακό στα ποδοσφαιρικά θέματα. Για πάμε. Αν δεν σου είχε έρθει το χαράτσι, θα περιμένεις. Αφού σου έρχονται λογαριασμοί χωρίς το χαράτσι, τι ανησυχείς. Θα έρθει. Άμα σου έρχεται το λογαριασμό, αν δεν σου έρχονταν, ναι. Θα πάω να το ψάξει. Αλλά άμα σου έρχεται, άστον. Η Εκκλησία λέει ότι δεν χαρίζει τα 10.000 σπίτια που έχει στα χωριά. Πάω, μπορείς. Είναι το μήνυμα των παιχτών προς συμμετόχους. Ελάτε να σας πούμε τι θα κάνουμε. Λέει εδώ ναι, γιατί είναι αρνητική σου διακανονισμό οι παίκτες. Επιχειρηματίας αμέσως. Έτοιμος για διακανονισμό. Η πράσινη. Τώρα μιλάει ο εξάστερος. Με το μαχαίρι στα δόντια, οι πράσινοι τρομοκράτες μπαίνουν στο Νόκια Αρίνα για να βουλώσουν στόματα, φέρνοντας πάλι τη Μακάβη στο φλεγόμενο ΑΚΑ. Μάλιστα. Κλείνουμε με ώρα. Όλα για Ρώσους, Μπεθάνη και Νικολαίδη. Καμία νέα επαφή τις τελευταίες μέρες, κανένα προσύμφωνο. Ό,τι έγινε ήταν στο μιλητό σου, λέει. Ξεχωριστό ραντεβού και με το Στέλιο Μανολά είχαν οι Μπεθάνης Καραβίτης. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Βραχάλη μου. Λοιπόν, ξεκινάμε με Champions League. 0-0 Μίλαν Μπαρτσελόνα χθες. Άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς. Είναι από τα μάτς που έρχονται 0-0 και το καταυχαριστήσατε. Και το καταυχαριστήσατε και λες εν τω μεταξύ. Εγώ δεν περίμενα ότι θα τελειώσει 0-0. Δεν περίμενα ότι θα αντέξει η Μίλαν. Δηλαδή με το που ξεκινάει το παιχνίδι και βλέπω τόσες ευκαιρίες, λέω όταν υπάρχει περίπτωση. Βαριές ευκαιρίες έκανε η Μίλαν. Ναι, με το 14 με τον Ιμπραήμοβιτ. Θα τα δούμε. Πάμε να δούμε τις φάσεις από την αρχή. Μόλις το δεύτερο λεπτό είναι η πρώτη ευκαιρία για την Μίλαν. Σου του Μπόατεγκ κοντάρει πάνω εδώ στον Πικέ. Ναι, ναι, απίστευτο, απίστευτο. Εδώ όμως ο Ρομπίνιο δεν καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Στο έκτο λεπτό ένα φάουλ, εκτέλεση φάουλ για την Μπαρτσελώνα. Γλίστρησε η μπάλα εδώ. Κατέληξε, ναι, κλίστρησε ο Μέση, ναι, η μπάλα κατέληξε στον Κεϊτά. Δεν μας έδωσαν και ένα πέναλτι εμάς. Εμάς στην Μπαρτσελώνα. Εδώ στο 15ο λεπτό και είναι αυτό που λέτε. Είναι φοβερή κομπίνα. Εδώ. Πάρ' τον κάτω. Έχασε την ισορροπία τώρα. Όχι, παιδιά. Εδώ ήταν το πέναλτι. Κοίταξε, εδώ είναι το πέναλτι. Είναι καθαρή η επαφή. Αυτό μέχρι και στην Ελλάδα δίνεται. Στην Ελλάδα δίνεται τα άλλα που δεν πιάνει το παδοσφαίρι. Στο 19 αυτή είναι η τεράστια ευκαιρία για την Μίλαν. Τετατέ του
Ιμπραήμοβιτς δεν τα καταφέρνει απέναντι στο Βαλντές. Στο 25ο λεπτό νέα ευκαιρία για την Μπαρτσελόνα, εκπληκτικό συνδυασμό Τσάβι Μέση. Ο Τσάβι σούταρε, αλλά απέκρισε ο Αμπιάτη. Στο 31ο λεπτό ο Αλέξης εδώ έγινε κάτοχος της μπάλας μέσα στην περιοχή και έκανε τα κουνάκια. Την έβγαλε έξω στον Τσάβι, ενώ ήταν μόνος όταν γυρνούσε. Λοιπόν, στο 73. Εδώ είναι μια φάση που τελειώνει μόνο στο Τέγιο και ο Μέση θα έχει πάρει στο κρανίο και το βρίζει γιατί δεν έδωσε πάσα. Εδώ στο 78 έχουμε ένα φάουλ του Πουγιόλ στην κεφαλιά που έκανε και θα δείτε στο replay ότι τον τραβάει ο αμυντικός. Αγρίος, κοιτάξτε εδώ. Του τραβάει τη φανέλα. Ναι. Και το βλέπει ο διαιτητής. Είναι μπροστά ο διαιτητής. Μπροστά, τα βλέπει όλα. Δεν είναι καλή διαιτησία. Δεν ανησύχησε. Λοιπόν, στο 88 ευκαιρία για την Μπαρτσελόνα, ο Μέση έκανε το σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Ο Αμπιάτη από μάκρυν είχε δεύτερη ευκαιρία και ο Τέγιο ούτε αυτός κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Άλλος αυτός ο μικρός ο Τέγιο. Στο ίδιο λεπτό έχουμε και μια φάση εδώ στον Μέση. Ένα φάουλ, γιατί και αυτό φάουλ είναι. Φάουλ είναι, τι είναι. Το οποίο ούτε αυτό δίνεται. Και εδώ η τελευταία φάση στο 93, ένα σουτ του Τσάβι. Και αυτό δεν βρήκε στόχο, δεν προβλημάτισε καθόλου. Εγώ είχα ένα προβληματισμό επειδή είμαι και τις δύο ομάδες. Είμαι Μίλαν στην Ιταλία και Μπαρσελόνα. Ναι, ήμουν περίεργη χθες. Θέλω να σου στείλω μήνυμα. Βρήκα το εξής. Είναι γνωστό ότι είναι με τον Μπερλουσκόνη. Ναι, δεν σ' αρέσει. Καθόλου δεν μ' αρέσει. Κι άλλο είναι κύριε Μίλαν. Ανήκει στο λαό τη. Δεν ανήκει σε κανένα λαό. Λοιπόν, πρόσεξε να δει. Και λέω τι θα κάνω τώρα, πώς θα το εξηγήσω αυτό μέσα μου και μιλάει και η Μπαρσελόνα. Είναι άδικο λέω, να αποκλειστεί η Μπαρσελόνα για την Ελλάδα. Αλλά προφανώς. Θέλω να κερδίσει η Μίλαν χτες. Και να αποκλειστεί η Μπαρσελόνα. Εντάξει, ωραίο μάτσο όμως. Πολύ ωραίο. Για πάμε. Λοιπόν, στο άλλο παιχνίδι να πούμε ότι η Μπάγκερν κέρδισε με 2-0 τη Μαρσέγ και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση. Και στο μπάσκετ τώρα, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, ο Ολυμπιακός μεγάλη νίκη με 20 πόντους, 75-55 μέσα στο στάδιο της Κεφυλίας. Έκανε το 2-1 απέναντι στη Σιένα. Νομίζω ότι δεν της άφησε κανένα περιθώριο να αντιδράσει. Ακόμα και στους 10 πόντους η Σιένα που είχε προηγηθεί ο Ολυμπιακός είχε σηκώσει λευκή πετσέτα απέναντι στους Ερυθρόλευκους. Όπως είπαμε και πριν, πολύ καλός ο Σλούκας για τον Ολυμπιακό, αλλά και ο Χάινς που ήταν πρώτος σκόρερ με 15 πόντους. Αύριο ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει το τρίτο και καθοριστικό βήμα, μάλλον το τελευταίο βήμα για την Κωνσταντινούπολη και το Final Four. Μην την έχει πάλι πίσω στην Ιταλία, έξοδα εισιτήρια, κακό. Εν τω μεταξύ, η Σιένα και στα δύο τελευταία δεκάλεπτα δεν μπορούσε να σκοράρει πάνω από 9 πόντους. Είναι γυναικείο σκορ το 50 πόντους τώρα είναι. Πολύ, πολύ λίγο. Και επίσης ο Ολυμπιακός είχε σχεδόν τα διπλάσια επιθετικά rebound. Και όταν μιλάμε για επιθετικά rebound, μιλάμε για ανανέωση της επίθεσης. Οπότε αυτό αυτομάτως κόβει τα γόνατα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός σήμερα αντιμετωπίζει τη Μακάμπη και είναι η τελευταία του ευκαιρία, αν θέλει να πάει στην Κωνσταντινούπολη. Και στον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο τώρα, που εκεί δεν σταματούν τα προβλήματα. Χθες στην προπόνηση ζήτησαν οι παίκτες πριν την προπόνηση για να κάνουν τον νέο διακανονισμό. Τον διακανονισμό, όχι τον νέο διακανονισμό. Οι περισσότεροι είναι αρνητικοί. Σήμερα θα πάνε τα χαρτιά στην Παιανία να δουν αν τυχόν θα συμφωνήσουν ή όχι. Ναι. Το πιο πιθανό, μάλλον τείνουν όλοι οι αθλητές να αρνηθούν. Και χθες έγινε γνωστή μάλιστα και η μήνυση του κυρίου Αγωγή που είχε ασκήσει ο κύριος Βαρδινογιάννης. Πόσα ζητάει? Στον Ανδρέα Βιβλόπουλο 11 εκατομμύρια ευρώ. 11 εκατομμύρια ευρώ, εντάξει. Για σκοφαντική δυσφήμιση. Θα βάλεις κλειστά στην τράπεζα. Βέβαια αυτοί οι άνθρωποι με τα εκατομμύρια παίζουν, οπότε δεν τους φαίνεται. Δεν μας δείχνει το ποσό τεράστιο. Αλλά είναι όμως μεγάλο ποσό. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Την ώρα που ο Παναθηναϊκός οδεύει προς το χείλο της καταστροφής, η κόντρα ανάμεσα στο Γιάννη Βαρδινογιάννη για τον Ανδρέα Βιαννόπουλο συνεχίζεται. Με τον Γιάννη Βαρδινογιάννη να έχει καταθέσει αγωγή για τον Ανδρέα Βιαννόπουλο, με την οποία ζητάει να του επιδικαστεί το ποσό των 11 εκατομμυρίων ευρώ για συκοφαντική δυσφήμιση. Η αγωγή κατατέθηκε με αφορμή τη φραστική επίθεση που είχε εξαπολύσει 12 Σεπτεμβρίου του 2011 ο Ανδρέας Βιαννόπουλος στο Γιάννη Βαρδινογιάννη, τον οποίο κατηγόρησε για αθέτηση συμφωνιών παραθέοντας στοιχεία. Του έθεσε όρους για το πώς θα αποχωρήσει και κυρίως του ζήτησε να ολοκληρώσει το θέμα της Γιπέλ και να δει που χάθηκαν 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Μια μέρα αργότερα, ο ανενεργός μεγαλομέτοχος ΠΑΕ Παναθηναϊκός είχε εκδώσει ανακοίνωση, στην οποία προανήγγειλε ότι θα λύσει σε αίθουσα των δικαστηρίων τις διαφορές του με τον Βιαννόπουλο. Οι 10 μήνες σιωπής έληξαν μέσα από μια δίωρη εκτόξευση λάσπης στο πρόσωπό μου από τον κύριο Ανδρέα Βιαννόπουλο. Τα δικαστήρια θα έχουν λόγο για τις συκοφαντίες που εξαπέλυσε. Η αγωγή του Γιάννη Βαρδινογιάννη κατατέθηκε τον Οκτώβριο του 2011 και είχε δικαίωμα να την επιδώσει μέσα σε ένα χρόνο. Προφανώς δεν ήθελε να το κάνει όταν η μάχη για τον τίτλο ήταν στο αποκορύφωμά της. Η επίδοση έγινε σήμερα, αφού το πρωτάθλημα έχει κριθεί. Και ενώ είχε προηγηθεί η νέα επίθεση που δέχτηκε από τον κύριο Βιαννόπουλο. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως οι φήμες που ήθελαν τις δύο πλευρές να βρίσκουν ένα κοινό δικηγόρο για να εξετάσει όλα τα θέματα της Γιπέλ, μήπως και βρεθεί η χρυσή τομή και βγει ο Παναθηναϊκός από το αδιέξοδο, να πηγαίνουν περίπατο.
Σε συζήτηση που έκαναν πάντως οι ποδοσφαιριστές πριν την προπόνηση Τετάρτης, αποφασίστηκε ότι κανένας παίκτης δεν θα υπογράψει το διακανονισμό που προτάθηκε, μένοντας σταθερή στην άποψη που υπήρχε ότι ή θα υπογράψουν όλοι μαζί ή κανένας. Ωστόσο, ξεκαθάρισαν ότι περιμένουν να δουν αν από την πλευρά των μετόχων υπάρχει κάτι ουσιαστικό να ελεγχθεί, μήπως και τους πείσει να αλλάξουν γνώμη. Και επιθυμία τους είναι να μεταβεί στην Παιανία κάποιους τους μετόχους στην προπόνηση της Πέμπτης για να τους μιλήσει. Μάλιστα. Άντε, καλά ξεμπερδέματα. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Για τους βουλευτές που ρωτάνε, δεν ξέρουμε αν θα είναι καλά παιδιά από εδώ και πέρα. Μαργαρίτη, θα το δείξει πορεία. Να κάνουμε, ναι, δεν. Μαργαρίτη, καλό παιδί. Λέω στο φίλο το Σωτήρη, δεν το είχαμε ξεχάσει να κάνουμε. Αναφορά προφανώς ναι. για το θάνατο του Γιάννη Μπανιά, πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Νέος, παιδί μου. 23 ετών. Μια από τις προσωπικότητες αναλυτικής αριστεράς, αυτό το διάβα των ετών. Με μεγάλη πορεία, με αντιδικτατορική δράση, γραμματέας του ΚΚΕ εσωτερικού. Πολύ σοβαρός άνθρωπος. Και εξαιρετικό μυαλό, έχω να πω, που τον είχα γνωρίσει και προσωπικά. Είναι μια απώλεια για αυτό το χώρο. Λοιπόν, καλό κατεβόδιο. Και σε αυτόν φεύγει μια γενιά πάντως, έστω και λίγο μικρότερη και τα λοιπά, βλέπεις. Ναι, ναι, σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά και μένουν τα λιμά. Χάνεται. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα μας εμείς και επιστρέφουμε. Του ψαρά που λένε. Ήρθαν οι Αμερικανοί όπως βλέπετε. Είναι το... Καλώς ήταν αυτά και τα ζουμπουρλούδικα. Το Enterprise που ήρθε από χθες εδώ στο Γαλλυρικό Όρμο. Να είναι από το τελευταίο του ταξίδι. Τελευταίο μετά ταξίδι, μετά αποσύρεται. Αξίζει να το δείτε. Κοιτάξτε εδώ πέρα λοιπόν. Είναι το πρώτο, θυμίζουμε, πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο. Πήρε μέρος στον πόλεμο του Βιετνάμ, θυμίζουμε επίσης. Τα σύγχρονα λοιπόν πυρηνοκίνητα. Απίστευτο αυτό το στοιχείο. Ακούστε αυτό το στοιχείο. Έλεγε ένας γνώστης αυτής της τεχνολογίας, εν πάση περιπτώσει. Τα σύγχρονα πυρηνοκίνητα μπορούν να βρίσκονται εκτός ανεφοδιασμού επί 4 χρόνια. Ακριβώς. Κινούνται για 4 χρόνια χωρίς να χρειαστεί να πιάσουν λιμάνι. Απίστευτο. Απίστευτο. Σκεφτείτε τι ενέργεια παράγεται εκεί. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε το εδώ πέρα το Enterprise. Το tender δίπλα. Έχει, μαζεύεται και κόσμος. Είδα και χθες κόσμο μπροστά στην παραλία να το κοιτάζει. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί. Επισκέψεων. Θα ήταν εντυπωσιακό πάντως να μπορεί να το δει κανείς από πάνω, γιατί δεν έχουμε και τις ευκαιρίες να κάνουμε κάτι τέτοιο κάθε μέρα. Δεν υπάρχουν και στην Ελλάδα έτσι κι αλλιώς. Φαντάζομαι τώρα τα πλαϊνά σκαφάκια. Τα πλαϊνά, ναι. Μπορείς να πλησιάσεις άλλα βάρκες εκεί γύρω. Να βγαίνουν. Μάλλον. Δεν ξέρω αν μπορούν να πλησιάσουν άλλα σκάφη εκεί γύρω. Φαντάζομαι όχι. Φαντάζομαι όχι. Αλλά θα ήταν ενδιαφέρον να μπορούσε να το δει κανείς, θα ήταν ωραία εμπειρία. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε άλλες εμπειρίες δικές μας. Είναι ο έκτος στόλος αυτό, όχι. Δεν νομίζω. Δεν είναι τίποτα. Αυτό είναι... Όχι, δεν έχει. Γιατί παλιά όταν έρχονταν ο έκτος στόλος, γινόταν και λίγο τράβαλο. Μια χαρά γινόταν με τον έκτος στόλο παλιά, από ό,τι θυμάσαι. Δεν θυμόμαστε εμείς, δεν τα έχουμε ζήσει αυτά. Δεν είμαστε εδώ και τόσο μεγάλοι. Δεν τρελαθούμε και τελείως. Καλημερίζουμε λοιπόν όλους τους φίλους και τις φίλες εδώ που μας παρακολουθείτε από το πρωί. Το κλίμα, παιδιά, όπως βλέπετε, από το κακό στο χειρότερο. Δεν μιλάω για το οικονομικό. Το οικονομικά αυτό είναι αυτό που είναι. Έχει πάρει το δρόμο του και την πορεία του. Και κάθε μέρα ακούμε και τους φίλους μας, τους Τροϊκανούς, να μας λένε και αυτοί από το κακό στο χειρότερο. Εγώ μιλάω για το εσωτερικό πολιτικό κλίμα. Που βλέπετε ότι εντείνεται κάθε μέρα. Βλέπουμε ότι πετάγονται κορώνες απίστευτες κάθε μέρα. Ακούσαμε π.χ. χθες να λέγεται από τη Νέα Δημοκρατία. Και θα ρωτήσουμε μετά έναν υποψήφιο που έχουμε κοντά μας εδώ, τον κύριο Πάνο Λιβαδά, υποψήφιο με την Νέα Δημοκρατία. Τι είναι αυτό που ακούστηκε για διαγραφή δανείων, για κούρεμα δανείων των ιδιωτών, των επιχειρήσεων, των πολιτών. Τον κύριο Βαρβιτσιώτη, αυτό δεν υπάρχει. Και έγινε χαμός χθες. Υπάρχει τέτοιο θέμα. Και αν υπάρχει επισήμως τέτοιο θέμα, μπορεί επισήμως η Νέα Δημοκρατία να μας πει τι είναι αυτό, πώς το έχει στο μυαλό της, έχει συζητήσει με τους τραπεζίτες, τι είναι αυτό ακριβώς. Είναι προεκλογική υπόσχεση. Είναι φούσκα προεκλογική, είναι φωτοβολίδα. Προσέξτε, ζούμε προεκλογική περίοδο. Την προεκλογική περίοδο τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα δυστυχώς έχουν μάθει να συμπεριφέρονται με έναν μόνο συγκεκριμένο τρόπο. Βεβαίως. Να υπόσχονται. Έτσι. Ακόμα και σε αυτή την περίοδο τη κρίση. Τώρα, ρε παιδί μου. Ναι. Στη φάση τη χρεοκοπία, τι υπόσχεση να δώσει τώρα. Να. Και όμως θα μου πεις δεν. Ο ένας θα κόψει το χαράτσι της ΔΕΗ. Δεν λέει τι θα κάνει. Δεν λέει, θα το κόψω. Είναι απαράδεκτο.
σε αφήνει ένα κενό. Αυτό θα το κόψει, καλό εσύ, είναι. Ναι. Δεν σου λέει ότι θα το βάλει κάπου αλλού. Μα βάλει ένα άλλο χαράτσι από δίπλα. Διότι δεν μπορεί, όχι, να μην το βάλει. Διότι σε αυτό είχε δίκιο η Φόβη Γεννηματά χθες που είπε ότι, παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε στη Νέα Δημοκρατία. Εδώ το έχετε υπογράψει. Και όμως παρά τα όσα λένε τα κόμματα, λέει ο Σπύρος Παλαγωνίσης, τα δύο μεγάλα. Ναι. Τελικά το σκέφτηκα, λέει, θα περάσω το 50%. Δεν ακούς που το λέμε εδώ πέρα οι ειδικοί. Και πιστεύω ότι δεν θα περάσει. Εσύ λες, δεν εξακολουθώ, αλλά δεν ξέρω. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι θα το περάσουν το 50, αλλά θα έλεγα να κάνουμε μια επανατοποθέτηση. Πάλι. Όλοι μαζί στο ίδιο ερώτημα, την τελευταία εβδομάδα των εκλογών. Τελευταία εβδομάδα, περιμένουμε. Τελευταία εβδομάδα δε. Και τελευταία μέρα, μάλιστα, θα βάλουμε και ποσοστά. Θα τα έχουμε καταγεγραμμένα. Κρυφά. Και θα δούμε κρυφά. Και λοιπόν, θα δούμε ποιο θα δικαιωθεί. Επειδή πρώτο τραπέζι πίστα από πλευρά ειδησιογραφία είναι η ιστορία τη. Αξιολόγηση στο δημόσιο. Ναι, βέβαια. Συμβόλαιο. Μέγα θέμα. Ο Βασίλης ο Βλάχος, καλημέρα Βασίλη μου κιόλας, έχει μια πολύ ωραία ιδέα. Τι? Συμβόλαιο, πώς το λέει, συμβόλαιο απόδοσης να θεσπίσουμε στους πολιτικούς, παιδιά. Σωστό. Και όταν αποτυγχάνουν και δεν πιάνουν τους στόχους, δεν μπορώ να πω ότι θα παίρνουν. Ναι, γιατί αλλά το λέω Βασίλης, σχόλεις, αλλά δεν αγαπητέ Βασίλη, ναι, το συμβόλαιο με το λαό, όπως θυμάσαι, υπήρχε από πολύ παλιά, από τον Αείμνηστο τον Ανδρέα. Mm. Ο Αείμνηστο λοιπόν υπέγραφε συμβόλαιο τότε με το λαό, το οποίο δεν τηρούσε ποτέ. Δεν είδα να τον στέλνει κανείς σπίτι του. Έφυγε στον κύριο, πήγε για να πάει σπίτι του, μόνος του. Ναι. Αλλιώς αν ζούσε ο Παπανδρέου, ακόμα πρωθυπουργός θα ήταν. Ο Ανδρέας εννοώ. Το εκτιμάσαι και εσύ αυτό. Ε. Λέω. Μα με συγχωρείς, τον έστειλε κανείς σπίτι του. Ναι. Πόσα συμβόλαια είχε υπογράψει με το λαό, ναι, ο Αείμνηστος. Τήρησε κανένα. Ναι. Παγγέλη, 20 χρόνια δεν το ήξερα. Όχι, λέει, επί 4 χρόνια. 20 χρόνια μπορεί να μείνει έτσι. Χωρίς ανεφοδιασμό καυσίμου. Δεν το ξέρω. Τα πυρηνοκίνητα, ναι, δεν το ξέρω. Εμείς αυτό που είχαμε πέρασει αυτό χτες. Είχα, λέει, την τύχη να δω το Enterprise όταν υπηρέτησα το ναυτικό, λέει ένα φίλο, από πολύ κοντά και είναι ένα απίστευτο θέαμα. Έχει 6.000 κόσμο για πλήρωμα. Βασίλη, είναι από τη Χαλκίδα. Αυτό λέμε, ρε Βασίλη, και εμείς το ψάξαμε χθες. 6.000 κόσμο. Όπως ανεβαίναμε πάνω με κάμερα για να το δείξουμε και από κοντά. Και εν πάση περιπτώσει είναι μια σπουδαία εμπειρία να το δει κανείς, να μπορεί να το δει κανείς. Δεν μας επιτράπει κάτι τέτοιο. Το ψάξαμε από εδώ, το ψάξαμε από εκεί. Πιέσαμε, φιλήσαμε κατουρημένες ποδιές. Δεν. Λοιπόν, για το άλλο θέμα, το μεγάλο θέμα της ημέρας που έχουμε θέσει από το πρωί, σεξ την Πέμπτη, συνεχίζει το διάλογος. Η Σαλαμίνα είναι τόσο όμορφη που κάθε μέρα έχουμε Πέμπτη, ο Γιώργος. Ρε παιδιά, τώρα αμέσως. Μάρα, παιδιά, Σαλαμίνα. Είπαμε, η έρευνα είναι σοβαρή, μην την υποτιμάτε, δεν το είπαμε για πλάκα. London School of Economics. Είναι από το London School of Economics, η οποία το στοιχειοθετεί. Σου λέει εκείνη τη μέρα, η τεστοστερόνη στους άντρες είναι στα ύψη και τα ιστρογόνα στις γυναίκες πενταπλασιάζονται. Ναι. Ειδικά την Πέμπτη. Και μάλιστα τώρα αυτές τις πρωινές ώρες. Ξέρουν τα ιστρογόνα ότι είναι Πέμπτη. Το κατάλαβα, υπάρχει μια διαδικασία εσωτερική. Και άμα και το ιστρογόνο, ας πούμε, της Ευρωπαίας σε σχέση με το ιστρογόνο της Αμερικανίδας που έχει μια διαφορά λόγω της ώρας, πώς γίνεται. Το φοβάσαι αυτό. Για εξήγηση. Μιλάμε για την Ελλάδα πρώτα απ' όλα. Είναι σε μια συνεχή. Ναι, σε μια κινητικότητα. Κινητικότητα, μπράβο. Το πάμε λοιπόν, γιατί είναι και η Μαρία που μας περιμένει. Δεν πρέπει να λέμε τι συζητήσει προ τα συγκυρία. Άκουσα, λέει, σε ένα σταθμό ότι ο Βαρδινογιάννη θα ζητήσει ω αποζημίωση το συμβολικό ποσό των 11 εκατομμυρίων. Να, το λέγαμε και νωρίτερα. Συμβολικό ποσό, ναι, αυτό. Μπροστά μου είχαν ένα ενημερωτικό σημείο του Υπουργείου με ανάλυση των περικοπών του επικουρικού. Και συμβολικά άρχισα να βρίζω, λέει ο Θόδωρος. Καλημέρα. Μάλιστα. Πολύ. Λοιπόν, για πάμε, παιδιά, στους τίτλους των ειδήσεων. Μαρία Αναστασοπούλου, θα πεις καμιά είδηση. Στις 8 υπόσχομαι να βάλω την είδηση αυτή στους τίτλους. Έτσι. Πιο ψηλά. Πολύ ψηλά. Αναγκάζομαι. Πολύ ψηλά, ναι. No. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Νέα διαδικασία αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων από το 2014 προβλέπει σχέδιο προεδρικού διατάγματος. Τα τρία βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση θα είναι η διοικητική ικανότητα του υπαλλήλου, η συμπεριφορά του και η απόδοση στην υπηρεσία. Την αποδέσμευση του προϋπολογισμού των ΑΕΗ από την εκλογή Συμβουλίων Διοίκησης ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας, δίνοντας τη δυνατότητα στις συγκλήτους να υπογράψουν τους προϋπολογισμούς. Κοντά σε εξεύρεση λύσης, δημόσιο, παραχωρησιούχοι και τράπεζες που χρηματοδοτούν τα έργα που θα δώσουν ανάπτυξη στην οικονομία, όπως επιβεβαίωσε ο Μάκης Βορύδης μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό, προανήγγειλε μικρές βελτιώσεις στο νομοσχέδιο για τα ταξί. Μετά τις εκλογές, η Ελλάδα θα πρέπει να συνεχίσει με σταθερό ρυθμό τη μείωση του δημοσιονομικού της ελλείμματος, τόνισε ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ελλάδα, Πολ Τόμσεν, μιλώντας εχθές το βράδυ σε εκδήλωση για την ελληνική οικονομία που πραγματοποιήθηκε στο LSE. Αντιδρών στη δημιουργία κέντρων φιλοξενίας παράνομων μεταναστών στην Αττική, η Δήμη Μεγαραίων, Ελευσίνας, Μάνδρας και Ασπροπύργου. Την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους εναντί άλλων υποχρεώσεων του δημοσίου προβλέπει διάταξη σχεδίου νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή. Δημιουργείται ειδικός λογαριασμός στην Τράπεζα της Ελλάδας με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους.
Με 194 ψήφους υπέρ έναντι 59 κατά, κυρώθηκε στη Βουλή η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αλλά και η συνθήκη για τη διακυβέρνηση της Ευρωζώνης. Επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία ο Μαργαρίτης Τζίμας μετά από απόφαση του Αντώνη Σαμαρά. Ανάλογη απόφαση αναμένεται και για τους κυρίους Παπασιόζο, Βαγιονά και Καρασμάνη. Τετράωρη στάση εργασίας έχει κηρύξει για σήμερα η ΑΔΔ από τις 11.30 το πρωί έως τις 3.30 μετά το μεσημέρι για τα προβλήματα στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Συμμετέχουν γιατροί και δάσκαλοι. Μικρής ισχύως έκρηξη σημειώθηκε μετά τις 2 τα ξημερώματα έξω από το αστυνομικό τμήμα Κορυδαλλού. Προκλήθηκαν μόνο ζημιές, προσήχθη ένας ύποπτος. Καλώς, Μαρία μου, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, το πλαναφόρο του Μαρινάκη λέει ένας και αφήστε τα αυτά. Λοιπόν, επειδή λόγω πειρά. Είναι η ναυαρχή του τέκτου στόλου ακόμα. Εντάξει, παιδιά. Το ήξερα. Αν είχαμε αυτονομία 4 χρόνια χωρίς μισθό, ωραία θα ήταν, λέει, αποστολή. Σωστό. Και ένας άλλος φίλος λέει: εγώ δεν θα είχα πρόβλημα, παιδιά, να πέφτει ο μισθός, αλλά πέφτουν και οι τιμές. Καλά, λέει. Δεν άκουσε τι είπε ο Τόμσεν χθες. Τότε δεν φαίνονταν η πτώση του μισθού. Υπομονή μια δεκαετία. Πέφτανε τα δάνεια, πέφτανε οι τιμές στα βασικά προϊόντα κτλ. Κάντε υπομονή 10 χρόνια. Αυτό μας είπε ο κύριος Τόμσεν χθες. Λοιπόν, για πάμε και στον κύριο. Τζάμπα συζήτηση, λέει, η θηρεσία κάνουμε αν η έρευνα έγινε στην Αγγλία για το σεξ. Δεν νομίζω ότι έγινε στην Αγγλία. Λέει, London School of Economics, London. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Λέω London Calling. Λέω μήπως έγινε για τους Έλληνες ειδικά. Γιατί εγώ την έχω ελληνοποιήσει, την έχω μεταφέρει εδώ. Αν έγινε στην Αγγλία, χάσε το πράγμα. Πάμε με τον καιρό, ελάτε. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα Πέμπτη, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει τοπικά και στα ορεινά της Πελοποννήσου και της Δυτικής Θερεάς θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα στους 21 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά έως 23 και στο Αιγαίο έως 19 με 20 βαθμούς. Στην Αττική σήμερα, γενικά έθριος καιρός με λίγα μονοσύννεφα το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 7 έως 21 βαθμούς. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα καιρός και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς. Την Παρασκευή, στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα εκλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά, θα αγγίξει τους 21 με 22 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Τέλος, να πούμε πως το Σαββατοκύριακο καιρός θα είναι γενικά έθριος στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά και κυρίως στα βορειοανατολικά θα σημειωθούν παροδικές μπόρες. Η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημερίζουμε, αγαπητοί φίλοι. Εδώ είμαστε με τον κύριο Πάνο Λιβαδά, υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία. Γεια σας, κύριε Λιβαδά, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Εδώ θα διαβάζουμε τις εφημερίδες μαζί μου και ασχολιάζουμε τη θεματολογία. Το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, σιγά σιγά και από όλους τους πολιτικούς χώρους. Θα φέρουμε και ανθρώπους που δεν είναι και πολύ γνωστοί, που δεν έχουν κατέβει ξανά υποψήφοι. Ή και είναι και γνωστοί, δεν έχει σημασία. Σε ποια περιφέρεια είναι, Λιβαδά? Περιφέρεια Αττικής. Υπόλοιπο το λέγαμε. Το παλιό υπόλοιπο που λέμε. Με το Βορίδι απέναντι. Στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Ναι, αυτό λέω. Βλάχος ξέρει... θα είναι ο Βλάχος τελικά ή όχι? Σχολίασε το απέναντι. Δεν το απέναντι γνωρίζω αυτά τα οποία υπάρχουν μέχρι στιγμής ως αποφάσεις. Γνωρίζω τις συζήτησεις που γίνονται στους δεξιούς. Για τους διαγραφέντες. Γι' αυτό λέμε πως κάνουμε καμία είδηση πλαγίου. Αλλά δεν γνωρίζω να υπάρχει κάτι περαιτέρω. Δεν ξέρουμε ακόμα. Περαιτέρω. Εντάξει, θα δούμε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε να διαβάζουμε τις εφημερίδες μαζί και να τα σχολιάζουμε τα πράγματα. Να κάνουμε ένα από την καθημερινή. Αποπνικτικό άρμα λαϊκισμού. Ανήσυχο ο κύριο Παπαδήμο. Να ξέρει, παιδιά, φαίνεται η φαλάκρα, λέει στο βίντεο wall, έλεγε ένα πριν. Λοιπόν, ανήσυχος ο κύριος Παπαδήμος, καθώς ο ανταγωνισμός ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας ακυρώνει τον κυβερνητικό προγραμματισμό. Σκούπα κατά λαθρό μεταναστών στην Αθήνα, η Μέρκελ χαλαρώνει τη συμμαχία με το ρέστλερ, αισιοδοξία για τον ελληνικό τουρισμό από τους κορυφαίους παγκόσμιους παράγοντες Talib Rifai και David Soucil, κάτι τα ξέρουν αυτοί. Τι άλλο, Enterprise στο Φάλιρο, το είδαμε. Είχαν τυφλώσει κάμερες ασφαλείας στο ΟΑΚΑ και μάλιστα στις περιοχές που γίνονταν τα επεισόδια είχαν τυφλώσει οι κάμερες κατά ένα περίεργο τρόπο. Δεν ξέρω. Και ο Κώστας Ιρδανίδης γράφει για τον κύριο Βενιζέλο και τις κοινοτοπίες του. Για το Enterprise που λέγαμε πριν και που είναι εδώ, μπορούμε να το δείξουμε κιόλας. Είναι το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο στον κόσμο. Και είχε ξαναέρθει στο Φάλιρο 11 Μαρτίου του 1963.
Απίστευτο, έτσι. Εμείς στην ΑΦΑΧΤΟ κάθε Πέμπτη πάμε για ψάρεμα. Γιατί δεν. γιατί βγήκε η παροιμία. Πάμε στην Αυγή των Συμφωνητικών της Πολυθύσης Ελλάδος. Στα Μουλοχτά, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία πέρασαν στη Βουλή τροπολογία για την καταπροτεραιότητα εξόπληση των δανειστών και πληρωμή μισθών συντάξεων από όσα περισσέψουν. Πέθανε ο σύντροφος Γιάννης Μπανιάς, τα λέγαμε και νωρίτερα, σε ηλικία 73 ετών. Τον Ευαγγελισμό στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Ηγετική προσωπικότητα της Ανατολικής και Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Πάνω από μισό αιώνα συμμετοχή στους αγώνες. Είχε κάνει 6 χρόνια το 82 στο 88 γραμματέας του ΚΚΕ Εσωτερικού, τότε, την εποχή εκείνη. Ακριβώς. Μετά με τη διάσπαση του τότε ΚΚΕ Εσωτερικού και τη διαφωνία του με τον Λεωνίδα Κυρκό έφτιαξε το ΚΚΕ Εσωτερικό Ανατολική Αριστερά. Μετά συμμετείχε στο ΣΥΡΙΖΑ με την ΑΚΟΑ. Μία από τις συνιστώσεις. Και γενικώς ο άνθρωπος ήταν από τις προσωπικότητες στον χώρο της Ανατολικής Αριστεράς. Με καλό κατεβόδιο. Πάμε στο ριζοσπάστη. Πετούν στον δρόμο ψυχικά ασθενείς οι επιχειρηματίες κλινικάρχες. Κεντρικό θέμα αυτό. Εκδήλωση της ΚΝΕ στο Πολυτεχνείο, ο λαός να ξεμπερδεύει με τους εκμεταλλευτές του. Αξιολόγηση εργαζόμενων στο δημόσιο. Μέτρα σφαγής των δημοσίων υπαλλήλων και αντιδραστικής αναδιάρθρωσης του αστικού κράτους. Παπαρίγα, παιδεία και ανάπτυξη που υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες πάνε μαζί. Μια και γίνεται μια κουβέντα, κύριε Λιβαδά, για το νέο τρόπο αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων. Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Συμφωνώ ότι πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει, λέτε. Διότι δεν είναι δυνατόν. Και να συνδέεται και ο μισθός, οι αποδοχές με αυτό. Θα ήταν ένας πρακτικός τρόπος για να εφαρμοστεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να μπορέσει πραγματικά αυτός ο οποίος εργάζεται, αυτός ο οποίος αποδίδει, αυτός ο οποίος το παλεύει για το ματώνει, να ξεχωρίσει από αυτόν ο οποίος απλά κοιμάται. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή είναι μια πραγματικότητα ότι επειδή αν δούμε όλοι οι υπάλληλοι έχουν 9 και 10. Mm-hmm. Όταν έρχεται η ώρα να ξεχωρίσει αυτός ο οποίος το ματώνει από αυτόν που δεν το ματώνει, οι προϊστάμενοι βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος για να πάρεις τον κάθε άνθρωπο και να αποδώσεις ό,τι καλύτερο μπορείς από αυτόν, έτσι ώστε όλο το σύστημα να πάει προς τα πάνω, είναι να προσπαθήσεις να βγάλεις ό,τι καλύτερο που έχει. Άμα έτσι όπως έχει. Διαφορετικά υπάρχει ίσχυνος προσπάθεια που νομίζω ότι είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα. Εντάξει, αυτό ακούγεται λογικό και νομίζω ότι κανείς δεν θα ήθελε να είναι στην ίδια μοίρα και αυτός που δουλεύει με τον άλλο που δεν δουλεύει. Αλλά ή που δεν είναι αποδοτικός. Αλλά σου λέει με το κομματικό κράτος που έχει φτιαχτεί από όσους κυβέρνησαν όλα αυτά τα χρόνια, τι εμπιστοσύνη έχω εγώ ότι θα είναι αξιοκρατικό η αξιολόγηση και ότι οι υπάλληλοι θα κρίνονται με βάση την αποδοτικότητά τους και την αποτελεσματικότητά τους και όχι το αν είναι ο δικός μου. Ναι, ο πολιτικός. Καταρχήν νομίζω ότι η κρίση που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή και εκεί που μας έχει φέρει η κρίση. Και εκεί που έχει φτάσει το κράτος σήμερα, μας επιβάλλει να εμπιστευτούμε κάποιο νέο τρόπο να κοιτάξουμε κατάματα τα πράγματα. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο σύνταγμα, η μονιμότητα δεν βρίσκεται σε κίνδυνο, οπότε δεν υπάρχει αυτό το κομμάτι που ίσως στον ιδιωτικό τομέα προκαλεί αποτελέσματα. Εσείς είστε κατά ή υπέρ της μονιμότητας? Εγώ πιστεύω ότι αυτό πρέπει να το επανεξετάσουμε στην κατάλληλη στιγμή. Mm. Νομίζω ότι πρέπει να το επανεξετάσουμε. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε ότι για να μπορέσουμε να το δούμε κατάματα και ρεαλιστικά, θα πρέπει ο ιδιωτικός τομέας να μπορεί να απορροφήσει εκείνο το κομμάτι το οποίο δεν μπορεί να απασχοληθεί πλέον στο δημόσιο. Mm-hmm. Χρειάζεται και νομίζω ότι η ίδια η κρίση φέρνει αυτό το αποτέλεσμα. Οριμάζουν τέτοια πράγματα μέσα στην κοινωνία. Και νομίζω επίσης ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να μπορέσουμε να έχουμε ένα δημόσιο το οποίο να αποδώσει τα μέγιστα. Mm-hmm. Πάμε παρακάτω, να συνεχίσουμε. Διάβαστε, Νίκη. Έλα. Βγάλετε χρήματα από τις καταθέσεις σας, Νίκη. Τώρα ξύλωσαν και το νέο σύστημα για τις πανελλαδικές. Είδαμε χθες τις ανακοινώσεις του νέου Υπουργού Παιδείας, του κυρίου Μπαμπινιώτη, που δημιουργούν ανατροπές. Βάσει την έρευνα αυτή, λέει ο Χρήστος από την Κέρκυρα, το σωστό θα ήταν εκλογές να γίνουν την Πέμπτη. Το σωστό αυτό θα ήταν, αλλά θα το προτείνουμε εδώ στους πολιτικούς. Ναι. Και εγώ συμφωνώ, το είπα και σε μήνυμα. Λοιπόν, πάμε και στα νέα. Θα δείτε ότι στις μεγάλες εφημερίδες κυριαρχεί το θέμα των δημοσίων υπαλλήλων για αυτονόητους λόγους. Δημόσιο, τι φέρνει το προεδρικό διάταγμα για αξιολόγηση και προαγωγές. Νέο πλήγμα για τους υπαλλήλους. Χωρίς αυξήσεις έως το 14, χωρίς μπόνους έως το 15. Περιμένει κανείς να πάρει αύξηση. Εδώ είναι το θέμα να μην γίνουν μειώσεις. Βέβαια. Τι αύξηση. Δίπλα στον πάγο νόμος για τα ΑΕΗ και το νέο εξεταστικό. Αλήθεια, κύριε Λιβάδα, πώς σας φαίνεται που σε προεκλογική περίοδο ένας υπουργός παιδείας ουσιαστικά αποδυναμώνει ένα νόμο που ψήφισε η Βουλή με μια τεράστια πλειοψηφία. Επίσης και μια μεγάλη δυσαρέσκεια που εκφράστηκε από την κυρία Διαμαντοπούλου, την προηγούμενη υπουργό παιδείας. Και δείχνει λίγο τι προεκλογικό ρουσφέτη. Όλοι θα περάσουν όλοι όσοι πέρασαν πέρσι. Τα πανεπιστήμια δεν υπάρχει θέμα με τη χρηματοδότησή τους ανεξάρτητα από την αποδοτικότητα και την εφαρμογή του νόμου.
Το εξεταστικό σύστημα και οι αλλαγές στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν ισχύουν από φέτος. Θα δούμε αργότερα. Τι είναι αυτό? Εγώ πιστεύω ότι αυτά... Όχι, εγώ δεν τα βλέπω όλα με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι πρέπει να επανέλθουμε στον αρχικό λόγο για τον οποίο μπήκαμε στη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Ήταν πολύ συγκεκριμένου σκοπού. Έχουμε πει σε ορισμένα πράγματα στα οποία συμφωνούμε θα παλέψουμε προκειμένου να τα επιτύχουμε. Ορισμένα πράγματα στα οποία δεν συμφωνούμε, νομίζω δεν πρέπει να προχωρήσουν. Και έχω την εντύπωση ότι λίγες ημέρες έχουν μείνει μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος αυτής της Βουλής. Πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή. Βλέπω και άλλα πολύ κρίσιμα ζητήματα, όπως το θέμα του φορολογικού, στο οποίο έχουμε σημαντικές διαφωνίες. Πάρα πολύ σημαντικές διαφωνίες. Και νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε προκειμένου να έρθει η νέα κυβέρνηση. Εκεί που δεν μας εξηγείτε πώς θα τα κάνετε, κύριε Λιβάδα. Ακούσαμε τη Νέα Δημοκρατία να λέει ότι θα καταργήσει το λεγόμενο χαράτσι της ΔΕΗ. Το ειδικό τέλος δηλαδή για τα ακίνητα. Πώς θα το κάνει αυτό? Και αν θα το κάνει αυτό, θα υπάρχει κάτι άλλο ισοδύναμο ή θα το κάνει και θα γλιτώσουμε άπαξ διαπαντός? Νομίζω ότι όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα δούμε και με έναν άλλο τρόπο. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή κανένας δεν δίνει την πραγματική σημασία πρέπει να δώσουμε σε ζητήματα ανάπτυξης, νέους φορολογικούς συντελεστές, ανταγωνιστικούς, γιατί βασικά η Ελλάδα δεν βρίσκεται πλέον μόνη της. Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα ανταγωνιστικό πεδίο με την Τουρκία, με την Αίγυπτο. Δεν μπορούμε εμείς να έχουμε 23%. Ας πούμε στο ΦΠΑ, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, στην Τουρκία και στην Αίγυπτο να έχουμε 6 και 8% διαφορά και να μπορούμε να ανταγωνιστούμε. Όταν θα δούμε κατάματα και με ρεαλιστικό τρόπο αυτές τις πραγματικές διαφορές που μας φέρνουν πίσω, τότε θα μπορούμε να δούμε ποια θα είναι τα πραγματικά ισοδύναμα με τα οποία μπορούμε να αντικαταστήσουμε μεγάλα προβλήματα. Αυτό αναφέρομαι. Αυτό που λέτε στην ανάλυση έχετε δίκιο, αλλά όταν πετάμε φωτοβολίδες προεκλογικά. Ή για παράδειγμα αυτό που υπόθηκε χθες πάλι από στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας για κούρεμα των δανείων των ιδιωτών. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Βάζουν το λαό σε μια διαδικασία ψύχησης, έτσι, χωρίς να υπάρχει αποτέλεσμα. Γι' αυτό ζητάμε σαφήνεια με αυτά τα κόμματα προεκλογικά και κυρίως σε αυτή τη φάση που διανύουμε τώρα, κύριε Λιβάδα. Να σας πω για το κούρεμα ένα λεπτό. Εγώ δεν έχω ακούσει μέχρι στιγμής κάτι το οποίο να επιβεβαιώνει αυτό το οποίο είπατε τώρα. Είπε ένα στέλεχος, δεν είναι. Προφανώς επισήμως δεν το έχει πει η Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν λέω. Εγώ δεν γνωρίζω να έχει επιβεβαιώσει η Νέα Δημοκρατία κάτι. Γνωρίζω ότι οι τράπεζες συζητούν, επαναδιαπραγματεύονται τα δάνεια επί μικίνσης, νέα επιτόκια κλπ. Ιδιαίτερα από αυτούς που το έχουν πραγματική ανάγκη. Γνωρίζω ότι η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει την επαναφορά του ΤΕΠΕ ώστε σε επιχειρηματικό επίπεδο να μπορέσουν να καθαριστούν επιχειρήσεις. Αλλά η έννοια του κουρέματος σαν σκέψη. Εγώ δεν την έχω δει. Δεν θέλω να το δούμε μόνο από την πλευρά του συγκεκριμένου μέτρου. Και προχθές, ας πούμε, η δήλωση θα καταργήσουμε το χαράτσι στη ΔΕΗ. Και άλλες δηλώσεις τελεχών κτλ. Διαμορφώνεται με έψιλον ένα κλίμα από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ότι, παιδιά, ψηφίστε μας και εμείς εδώ είμαστε. Θα τα τακτοποιήσουμε. Είναι ένα άλλο τύπο λεφτά υπάρχουν. Νομίζω ότι καλύτερα θα τα τακτοποιήσουμε. Όχι, μου επιτρέπετε, νομίζω ότι υπάρχει μια συνέπεια. Ένα δευτερόλεπτο. Γιατί δεν είναι. Πάρα πολλοί. Από τις επιβαρύνσεις τις οποίες έχουν τοποθετηθεί τους τελευταίους μήνες ή αν θέλετε τα δύο τελευταία χρόνια, δεν έχει αποδώσει τίποτα. Στον τομέα, παραδείγματος χάρη της αίτησης, υπάρχει στο 23%. Το χαράτσι έχει αποδώσει δύο δισεκατομμύρια. Επιτρέψτε μου. Απέδωσε κάτι. Μαθαίνω ότι οι εισπράξεις στο δημόσιο από τη συγκεκριμένη αύξηση έχουν μειωθεί κατά 20%. Από 23 λέτε, από το ΦΠΑ. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία έγιναν λάθος και τα οποία έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Νομίζω λοιπόν ότι ακόμα και αυτό το χαράτσι, το οποίο κατά τη γνώμη μου κακώς τοποθετήθηκε, αλλά εν πάση περιπτώσει τοποθετήθηκε και είχε το πρώτο αποτέλεσμα, όποιο και αν είχε, και το οποίο έφερε σε μεγάλο αδιέξοδο πάρα πολλά σημαντικά, δεν είχε το ρόλο της μονιμότητος. Εμείς αυτό το οποίο λοιπόν προσπαθούμε να πούμε είναι να μην διανοείστε ότι υπάρχει ένας χαρακτήρας μονιμότητος σε αυτό το μέτρο. Ακούστε. Όσο περισσότερο ασφιχτεί ο κόσμος, τόσο λιγότερο κινείται η αγορά. Όσο κινείται η αγορά, μπαίνουμε σε ένα τραγικό κύκλο και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Θέλουμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας, αλλά ο πρώτος τρόπος για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας και στο εξωτερικό είναι να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Άντε, να σας δούμε. Πάμε στην επόμενη. Πάμε να δούμε το Έθνος. Το Έθνος, έλα, Δημήτρη. Νέο σύστημα για μισθούς και προαγωγές. Και εδώ βλέπετε πρώτο θέμα. Δημόσιες αρρωτικές αλλαγές από τον επόμενο χρόνο. Συμβόλαιο απόδοσης για κάθε δημόσιο υπάλληλο. Τα είπαμε λοιπόν και αυτά με τον κύριο Λεβαδά. Σκούπα στα γέτο της Αθήνας, γιγαντιά επιχείρηση πρωί βράδυ από την Ελλάς. Επιστροφή με τόκο για τα επιδόματα μαϊμού και τηλεαστέρα στο κύκλωμα της κοκαίνης. Μια αποκάλυψη που έγινε από την ΕΕΠ, από τον κοριό της ΕΕΠ, με έναν άνθρωπο της τηλεόρασης. Αυτός ο κοριός πολύ γνωστό. Τα ακούει. Όλα τα ακούει. Τι? Κοίταξε, έψαχναν ένα κύκλωμα. Και μιλούσαμε με μια φίλη μου χθες και λέγαμε κάτι ακρότητες. Ναι, άμα δεν είχε σχέση με κύκλωμα, δεν υπάρχει θέμα. Εδώ ψάχναν ένα κύκλωμα κοκαίνης και πέσανε από τα σύννεφα οι αστυνομικοί μόλις άκουσαν ένα τηλεαστέρα πασίγνωστο. Να συνομιλεί με εμπόρους κοκαίνης και να ζητάει τα εισιτήρια. Τα εισιτήρια του αγώνα. Τα εισιτήρια του αγώνα, έτσι ήταν το συμβατικό για τις δόσεις της κοκαίνης, Νίκο Ανδρίτσο. Μάλιστα. Καλημέρα και σας. Καλημέρα. Βέβαια δεν είπαν όνομα. Ποιος δεν το έχουν δώσει τέρας και ούτε έχει και νόημα. Και δεν έχει νόημα. Διότι ο άνθρωπος δήλωσε στις αρχές ότι το έκανε για προσωπική του χρήση. Δεν είχε 5-6 κιλά σπίτι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρω.
Α, δεν μπορώ να πω. Εμείς στην Αριδαία κάθε Πέμπτη σου λέει έχουμε παζάρι και λαϊκή και ερχόμαστε πιο κοντά. Όλοι και πιο κοντά. Αντώνης. Να ρωτήσουμε τον κύριο Λιβαδά και για το μεγάλο θέμα αυτό τη λαθρομετανάστευση, κύριε Λιβαδά, τη γνώμη τη δική σα, τη λέτε σε επισήμω Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ, ό,τι έχουμε καταλάβει. Έτσι δεν είναι. Θα σα πω το εξή. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα με τη λαθρομετανάστευση σε όλες τις γωνίες της χώρας. Mm-hmm. Στον πυρήνα αυτού του προβλήματος είναι ότι σταλθήκανε μηνύματα τα τελευταία χρόνια σε όλες τις χώρες από τις οποίες ξεκινάνε αυτοί οι δυστυχείς άνθρωποι, ότι η χώρα αυτή είναι ένας ελκυστικός τόπος. Οι άνθρωποι δεν θέλαν καν να έρθουν στην Ελλάδα. Αν θέλετε. Παρακαλώ. Ψηφίστηκε αυτό το Δουβλίνο 2 και ξαφνικά βρεθήκαμε να είμαστε εγκλωβισμένοι και με αυτούς τους ανθρώπους. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι πρέπει να στείλουμε τα αντίθετα μηνύματα αυτή τη στιγμή προς αυτές τις χώρες. Σας θυμίζω... Για να κόψουμε το κύμα, λέτε. Ακριβώς. Σας θυμίζω ότι υπήρχαν ακόμα και γαϊτανάκια, εμπόροι που πουλάγανε φωτογραφίες με Photoshop που δείχνανε αυτούς τους δυστυχείς ανθρώπους κάτω από καταπληκτικές συνθήκες, με μοτοσυκλέτες, με αυτοκίνητα, μπροστά από επάβλης κλπ. Με ξανθιές και ξανθιές μέσα. Διάφορα τέτοια. Τους οποίους στέλνανε πίσω στις χώρες τους και όλα τα ξαδέρφια τους υπήρχε γνωστή τους. Ναι, αλλά εδώ, ας πούμε, επί του πραγματικού λόγου. Και σε πολιτικό επίπεδο σας θυμίζω επίσης ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση προσπάθησε να δώσει με τρόπο βεβαιασμένο και πολιτικά δικαιώματα, περαιτέρω πολιτικά δικαιώματα. Δηλαδή τι άλλο έπρεπε να κάνει η χώρα για να του στείλει ένα μήνυμα και λέτε παιδιά, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Πρέπει να δείξουμε ένα μήνυμα ότι κλείσαμε. Κύριε Λιβαδά, προσέξτε τα πολιτικά δικαιώματα. Εδώ για να πάρει κανείς άδεια παραμονής ως πολιτικός πρόσφυγας, ας πούμε, πρέπει να είναι χρόνο, δίνει μια άδεια το χρόνο. Και γενικώς υπάρχει μια καθυστέρηση. Αλλά αφήστε το αυτό. Εδώ βλέπετε, ας πούμε, καλά από τη χώρα. Δεν ξέρω αν κάνει καλά ή όχι. Αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά λέω από τη χώρα που έρχονται, που είναι κυρίως η Τουρκία, έτσι, είτε από τα σύνορα, τα θαλάσσια, είτε από τον Εύρο. Αδυνατούμε ως πολιτική τάξη, αδυνατή η πολιτική τάξη να έρθει σε μια συνεννόηση με τη γείτονα τέτοιου τύπου που να κόψει την ροή. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος και το βασικό πρόβλημα βρίσκεται εκεί. Το ερώτημα αυτό. Ότι μπαίνουν κατά. Και η απάντηση δεν είναι ο φράχτης βεβαίως, είναι η πολιτική συνεννόηση με τους γείτονες. Το ερώτημα... Να έχουν τα σύνορά τους και αυτοί και εμείς. Το ερώτημα που θέτεται, καλό θα είναι να τους ρωτήσετε τους γείτονες. Ναι, γιατί εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, προσπαθούμε με διάφορους τρόπους και μέσα από διεθνή φόρα, σας θυμίζω το Forex κλπ., να ανακόψουμε αυτόν τον τρόπο και να συνεννοηθούμε και με την γείτονα. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει αυτή η ανταπόκριση έτσι όπως την περιμέναμε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού. Αλλά εσείς τον νόμο για την Ιθαγένεια τον καταργήσετε, κύριε Λιβαδά. Θα τον καταργήσετε αυτόν τον νόμο για την Ιθαγένεια. Εμείς έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις ό,τι αφορά τον τόπο. Mm-hmm. Όχι, δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η ευκολία μέσα από την οποία στέλνονται τα μηνύματα mm-hmm. της ελκυστικότητος. Mm-hmm. Και πρέπει να κάνουμε όλο το πλέγμα αυτό των μέτρων. Κύριε Λιβαδά, μισό λεπτό, θα σε ελκύσουμε την κουβέντα, αλλά επειδή νωρίς το πρωί είχαμε μια έκρηξη στον Κορυδαλό, πάμε στον Δημήτρη τον Καραστεφανή. Φαίνεται ότι έχουν συλλάβει, ότι έχουν συλλάβει Δημήτρη τον. Ένα νεαρό. Ένα νεαρό, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Γεια σου, Δημήτρη. Έλα. Καλησπέρα. Ένα 28χρονος βρίσκεται ήδη στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, καθώς φέρεται ότι πέταξε κάτι αυτοσχέδιο. Μιλούν για χειροβομβίδα, όμως μέχρι αυτήν την ώρα δεν έχει εντοπιστεί. Είναι το αστυνομικό τμήμα Κορυδαλού, έτσι. Βλέπετε την έξοδο του νεαρού, ο οποίος και συνελήφθη. Οδηγείται ο ύποπτος, έχουμε θολώσει την εικόνα, μην φαίνεται τα χαρακτηριστικά. Τον βλέπουμε εδώ λοιπόν με χειροβομβίδα. Η έκρηξη σημειώθηκε στις 2:35 στον ακάλυπτο χώρο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός αυτός έφτασε πάρα πολύ κοντά στο σημείο και πέταξε το αυτοσχέδιο αυτό. Κανείς δεν ξέρει αν είναι χειροβομβίδα. Αυτή η εικόνα είναι ζωντανή τώρα, Δημήτρη, στο σημείο που είμαστε εκεί με την κάμερα του Sky τη εκπομπή. Δεν βλέπω να έχει κάνει καμιά ζημιά. Το θέμα είναι τώρα ότι μιλούν για χειροβομβίδα. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει βρεθεί περόνι. Δεν έχει για να δούμε τι απασφάλισε ήταν, ναι. Και αν το πέταξε, δεν έχει βρεθεί κάτι. Ζημιές έχει το κτίριο. Όχι, όχι, ελάχιστες ζημιές. Πολύ μικρές ζημιές. Το θέμα είναι ότι ήταν εντυπωσιακό το πόσο κοντά έφτασε αυτός ο άνθρωπος από τη στιγμή που όλοι μιλούν για τμήματα τα οποία είναι όλοι σε κόκκινο συναγερμό. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Σε κόκκινο συναγερμό πάει ο πολίτης. Ναι. Ορίστε. Καλά, μια φορά λέω είναι σε κόκκινο συναγερμό όταν πηγαίνει ο πολίτης, σου βγάζει την πίστη ανάποδα. Ναι, ναι. Όταν είναι να περάσει κανείς να ρίξει καμιά χειροβομβίδα. Εξαπλάγει. Αυτό πάντως. Συνειδιάστηκα. Ναι. Και συνήθως συνειδιάζονται ακριβώς. Ναι. Το τμήμα εξωτερικών εκρηκτικών μηχανισμών πάντως δεν έχει εντοπίσει κάτι προς το παρόν. Πρέπει να έχει εξαϊλωθεί το συγκεκριμένο αντικείμενο. Ναι. Πάντως ήταν αυτοσχέδιο και ιδιαίτερα δυνατό. Αυτός έχει πει τίποτα. Όχι. Δεν έχει πει κουβέντα. Πάντως από ό,τι λένε πληροφορίες, πρόκειται για άτομο το οποίο αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια, γιατί η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Έτσι. Εντάξει, πρώτα απ' όλα, για ποιο λόγο έγινε αυτό που έγινε. Εντάξει, ευχαριστούμε, τα ξαναλέμε και στη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε εδώ με τις εφημερίδες μας. Για να δούμε το Έθνος, το είδαμε. Πάμε παρακάτω. Ελεύθερος Τύπος. Συμβόλαιο για προαγωγή ή απόλυση. Το σχέδιο για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Το συμβόλαιο απόδοση θα υπογράφεται από τον εργαζόμενο και τον προϊστάμενό του.
Έτσι δημιουργείται φάκελο για κάθε υπάλληλο που θα ανανεώνεται κάθε χρόνο για όλη την καριέρα κτλ. Το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ εκβιάζει με κατάργηση 13ου 18ου μισθού. Θα τον καταργήσετε? Η Νέα Δημοκρατία, κύριε Λιβάνα. Μιλάμε για τον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Εγώ νομίζω ότι οι κοινωνικοί εταίροι όποτε έχουν βρεθεί σε συνεννόηση βρίσκονται σε ηρεμία. Πού, κύριε Λιβάνα? Σε ειρήνη. Πριν από λίγο, πριν από ένα μήνα έρθα σε συνεννόηση η κοινωνική εταίρη, του έγραψε η κυβέρνηση τα παλαιότερα των υποδημάτων της για τον νόμο. Ναι. Και δεν πάει να. Η κοινωνική εταίρη αποφάσισε ότι όχι, δεν θέλουμε μειώσεις, όχι ρε παιδιά, θα κάνουμε τις κλαδικές συμβάσεις, θα. Νόμος. Με ρωτήσατε. Ναι. Εγώ λοιπόν σας απαντώ. Τις φιλελεύθερες αντίληψη λέω γι' αυτό. Εγώ λοιπόν λέω ότι όταν οι κοινωνικοί εταίροι τα βρίσκουν μεταξύ τους, ακόμα και αν υπάρχει ένας νόμος ο οποίος τους δίνει δικαιώματα να κινηθούν με διαφορετικό τρόπο, νομίζω ότι θα ισχύσει αυτό το οποίο θεωρούν οι δύο αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι ζει ο ένας από τον άλλον, θα τα βρουν έτσι ώστε να επιτύχουν αυτά τα οποία θέλουν να κάνουν. Σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αυτό δεν συμβαίνει. Δηλαδή αυτό, ένας νόμος προσπαθεί να λύσει τα προβλήματα. Όμως όταν κάπου τα προβλήματα είναι λυμένα, δεν χρειάζεται να παραπέμψει ότι θα κάνει ή δεν θα κάνει ένας νόμος. Εγώ λοιπόν βλέπω αυτή τη στιγμή ότι οι ισορροπίες στην αγορά υπάρχουν. Δηλαδή εγώ αν αυτή τη στιγμή είχα μπροστά μου έναν εργαζόμενο, αποδίδω, παράγω, έχω πιθανόν κέρδη, εν πάση περιπτώσει βρίσκομαι σε μια υγιή πορεία, εγώ θα φρόντιζα αυτός ο άνθρωπος να είναι ικανοποιημένος. Το σημείο ισορροπίας θα βρισκόταν κλπ. Αν είχα τεράστια προβλήματα, αν υπήρχε μια σύγκρουση, εγώ θεωρώ ότι θα χρησιμοποιούσα ίσως και τον νόμο προκειμένου να αντισταθώ. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, κύριε Λιβαδά, και συνεχίζουμε και με τις υπόλοιπες εφημερίδες μετά και τα υπόλοιπα θέματα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Διαβάζουμε τις εφημερίδες, συζητάμε τα θέματα της επικαιρότητας με τον κύριο Πάνο Λιβαδά, που θα είναι και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στο υπόλοιπο Αττικής, όπως λέγαμε. Θα στέλνουν και ερωτήματα, βλέπω εδώ, κύριε Λιβαδά. Συγκεκριμένα και στο Twitter και στα μηνύματα που έχουμε μπροστά μας. Ο Νίκος Ανδρέας είναι μαζί μας, θα μας πει σε λίγα τα διεθνή. Να πω σε κάποιους φίλους που νωρίτερα το πρωί είχαν θέσει το θέμα με τις καταθέσεις νοσοκομείων, ΤΕΗ κλπ. Που ξαφνικά σε μια νύχτα και χωρίς να ενημερωθούν οι διοικήσεις έγιναν ομόλογα. Κουρεύτηκαν και χάσαν να κάνω λεφτά. Και είναι σε τραγική κατάσταση. Και τα ΤΕΗ. Θα τα πούμε τώρα σε λίγο με τον πρόεδρο του ΤΕΗ. Τον κύριο Νίνο. Πάμε να τελειώσουμε τις εφημερίδες, Δημήτρη. Πάμε λοιπόν να ξεκινάτε. Αδέσμευτος. Πώς θα αξιολογούνται 720.000 δημόσιοι υπάλληλοι? Όπως βλέπετε σε όλες τις εφημερίδες, είναι κεντρικό θέμα η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Σε ποιες περιοχές τα κέντρα των λάθρων μεταναστών, τα τρία πρώτα στην Αττική. Αυτά. Πάμε. Είδε τη γραμματέα του Χριστοφοράκου στο ψηφοδέλτιο Λαός. Το είδα. Έτσι. Το ανακοίνωσε πομποδός στο Λαός. Ναι, είναι ο Χριστοφοράκος η γραμματέα. Εντάξει, ρε παιδί μου, λέμε τώρα. Πάμε στη βραδινή. Δημόσιο ατομικά συμβόλαια με αξιολόγηση και απολύσεις. Τι περιλαμβάνει το προεδρικό διάταγμα που παρουσίασε ο Δημήτρης Ρέπας? Δημοκρατία, η γενιά των 245 ευρώ. Με τετράωρο και μαστίγιο. Θα έχει μαστίγιο. Η πλήρη ισοπαίδωση αγορά εργασία στην Ελλάδα την εποχή τη Τρόικας. Πάντω δεν τίθεται θέμα απολύσεων. Με συγχωρείτε αν παρεμβαίνω. Παρακαλώ, δεν τίθεται απολύσεων. Νομίζω ότι τίθεται θέμα αξιολόγηση αυτή τη στιγμή. Όπως είπαμε, καλός... πρέπει να προσπαθήσουμε να ξεχωρίσουμε του ανθρώπου οι οποίοι. Υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι. Παραδείγματο χάρη, αν εγώ αξιολογήσω ότι εσεί. Αν βάζει μια άλλη θέση, μην 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 θέση καλός, ή μπορώ να τον προσαρμόσω σε κάτι που μπορεί να αποδώσει ο ίδιο καλύτερα. Δεν απολύεται με τίποτα. Έχει σημασία το να πούμε ότι δεν έχει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει συνταγματικό κόλλημα από αυτού. Σα είπα ότι καλό είναι να οριμάσουμε στι σκέψει μα και στην κοινωνία. Να οριμάσει. Ναι, αλλά αυτό δεν αλλάζει το ότι εδώ υπάρχει ένα σύνταγμα. Πρέπει να το ξεχωρίσουμε. Εντάξει, αυτό το πράγμα. Ναι. Και το τονίζω, γιατί αν λόγω του φόβου των απολύσεων που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δημιουργηθεί μια δυσπιστία απέναντι στην προοπτική να υπάρχει πιο σοβαρή αξιολόγηση, θα έχουμε πρόβλημα και με τη διαδικασία της αξιολόγησης. Ναι. Την αξιολόγηση τη χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, σωστό. Προφανώς παντού. Δεν λέει κανείς όχι. Προχωράμε. Να έχει μια επίπτωση. Θετική ή αρνητική. Η εστία, εξαντωτική, η φορολογία. Πολλοί Έλληνες εργάζονται για την εφορία. Μαγός είσαι. Πολλοί όλοι. Οι περισσότεροι ακριβώς. Ελεύθερη ώρα. Ασταθής άψυνθος, θα κατακάψει τον πλανήτη, κύριε Λυριτζή. Φοβερή προφητεία γέροντα. Ποιος είναι ο Παΐσιος? Όχι. Ποιος? Κάτι αναφέρεται στο ατύχημα στην Ουκρανία. Και μας ενημερώνει η εφημερίδα για το ποιος κρύβεται πίσω από τον έλεγχο των καιρικών φαινομένων. Χριστίνα Σούζη. Εγώ τη Χριστίνα Σούζη ξέρω. Πάει συνωμοσία και ερώτηση. Λοιπόν, το ποντίκι της Τρόικας στο κάγκελο, παιδιά. Οπα. Σιγά. Μπουρλότα στην κάλπη με κλείδωμα μέτρων από τώρα. Να οργανωθούμε, ρε παιδιά, έχει εδώ ένα σύμπλεγμα, εν πάση περιπτώσει. Να κάνουμε μια ληστεία της προκοπής που λέει και η διαφήμιση. Πελοπόννησος, Δυτική Όλα Ελλάδα. Όλα μπορούν να κλειδώσουν. Τώρα μου έχετε δει. Ναι. Δώστε ναι, έτσι. Όλα μπορούν να κλειδώσουν εκτός από το θέμα της φορολογικής πολιτικής. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και το γεγονός ότι δεν το ψηφίσαμε προχθές είναι μια επιβεβαίωση.
Όχι, να το δούμε. Για να το δούμε. Περάσαμε τις ψυχές μας στον Τάραχο, ασκήθηκαν τέτοιες πιέσεις για να υπάρχει μια επιστολή. Και τους λέγαμε ότι παιδιά δεν μπορούμε. Δεν εξυπηρετεί να σας στείλουμε την επιστολή, γιατί θα σας δηλώνουμε ότι διαφωνούμε. Ναι. Όχι να μας στείλετε. Του τη στείλαμε και αν θυμόσαστε στο κεντρικό, στη μέση της επιστολής τους, δηλώναμε ότι διαφωνούμε στα θέματα της φορολογικής πολιτικής. Περιμένω από την Νέα Δημοκρατία, κύριε Λιβαδά, τώρα που θα ανοίξει η προεκλογική περίοδο, να μας πει ακριβώς τι σκοπεύει να κάνει. Προφανώς. Τόσο θα μειωθεί, τόσο θα αυξηθεί, εκεί θα ακουμπήσει ακριβώς. Μα δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Στο Ζάπιο 2 σας έχουμε δώσει μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Στο Ζάπιο 2 δεν σας έχουμε δώσει μια πολύ καλή εικόνα. Στη Νέα Δημοκρατία να αισθάνεστε πολύ άσχημα που κάποιο που νομιμοποίησε το σπίτι του και έχει τα ίδια τετραγωνικά με έναν που ήταν νόμιμο το σπίτι από πριν, θα έπρεπε να πληρώνει και αυτό τα ίδια με τον προηγούμενο. Και φύγατε από την Επιτροπή. Και θα ξανάρθει μετά, βέβαια. Και θα ξανάρθει μετά. Το ίδιο μέτρο αυτός θα έρθει μετά. Δεν πρέπει να πληρώσει όσο πληρώνει ο νόμιμος, αφού είναι πια και αυτός νόμιμος. Να σας απαντήσω. Πρώτον, στο θέμα των αυθαιρέτων, η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι η πλήρης νομιμοποίηση. Αν θέλετε, μπορούμε να το συζητήσουμε. Καλά. Δεν είναι τα ημίμετρα. Αυτός που είναι το σπίτι του, εντάξει πια. Δεύτερον, όταν λέτε πλήρης, ένα λεπτό, να σας πω, Θα καταργήσετε αυτό που ισχύει τώρα για 30-40 χρόνια και θα το κάνετε εφόρου ζωής, θα αλλάξει αυτό. Αποτελεί δική μας θέση ότι θα πρέπει να σταματήσει να υπάρχει αυτή η μόνιμη ομοιρία και μόνιμες δουλείες προς διάφορα συμφέροντα όλων αυτών των ανθρώπων. Και γιατί? Διότι την ευθύνη για αυτό το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα την έχει η ίδια η πολιτεία. Αυτοί που έχουν όλα αυτά τα αυθαίρετα, μην νομίζω ότι είναι οι ζάμπλουτοι που προσπαθούν να προστατεύσουν το κάτω το πέντρο και το έκτο σπίτι. Μιλάνε άνθρωποι που είναι φτωχοί άνθρωποι και εδώ και 50-60 χρόνια. Στα καζάνια. Εγώ σας λέω ότι το 90% αυτών, ολόκληροι οικισμοί, είναι φτωχοί άνθρωποι. Μιλάμε για τρίτη γενιά. Είναι η μειοψηφία. Είναι η μειοψηφία. Στο υπόλοιπο, λοιπόν, σας λέω ότι περισσότεροι από αυτοί είναι φτωχοί άνθρωποι, οι οποίοι παλεύουν υπερβομών και αιστείων. Άρα μιλάτε για πλήρη νομιμοποίηση. Ακριβώς. Και η νομιμοποιητική βάση είναι ότι την ευθύνη την έχει η πολιτεία. Δεν μπορεί μια περιοχή να φτιάχτηκε με προοπτική 10 και 20.000 ανθρώπων 50 χρόνια τώρα να έχει φτάσει να είναι 150.000 άνθρωποι και να μην έχει κουνηθεί η πολιτεία για να προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Έτσι, υπάρχουν άνθρωποι εγγόνια που απορούν γιατί εγώ χαρακτηρίζομαι αυθαίρετος. Δεν το καταλαβαίνω. Δημήτρη. Πάμε Δυτική Ελλάδα 17, όχι κύριε Υπουργέ. Για ποιο λέει, μάλλον για τα κέντρα υποδοχής μεταναστών. Έχουν αρχίσει τα όργανα πάντα. Τα οικονομικές εφημερίδες, ναυτεμπορική τελευταία ευκαιρία ρύθμισης έλεξη πρόθεσμων οφειλέτες. Έτσι μέχρι τις 30 του Μαρτίου. Η Express, τη διεκδίκηση της ΔΕΠΑ με τη Λινέως με Motor Oil. Και η Ημερησία, κρίσιμο τεστ με ΔΕΠΑ, έντονο ενδιαφέρον από Έλληνες και ξένους επενδυτές για την ιδιωτικοποίηση. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, πάμε τώρα στα ΤΕΗ, όπως σας είχαμε πει νωρίτερα. Να συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Νίνο, που είναι ο πρόεδρος του. Πάμε στο Γάλλο, δηλαδή, του ΤΕΗ Γάλλο. Η Αθηνών. Ναι. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα, τι κάνετε. Γεια σας, κύριε Πρόεδρε. Καλά είμαστε. Εσείς είστε ο λίγο τι φθηνότεροι. Εμείς... πώς το λένε, φτωχότεροι. Φτωχότεροι ο σύνδρομο. Από κούρεμα καλά πάτε. πολύ φτωχότεροι, όχι φτωχότεροι. Πολύ φτωχότεροι. Τι ακριβώς έγινε, κύριε Πρόεδρε. Εμείς, θα σας πω. Ναι. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο του ΤΕΙ Αθήνας, είναι όλων των ΤΕΙ αλλά ναι. και των περισσότερων πανεπιστημίων. Δεν είναι μόνο δικό μας. Ναι. Απλώς εμείς εμφανίζουμε το πρόβλημα. Για πείτε. Δώστε μου λίγο ευκαιρία να σας πω δύο λόγια ιστορικά, γιατί δεν το καταλάβετε. Ναι. Κοιτάξτε, τα ΤΕΗ από το 2009 είχαν ένα προπολογισμό περίπου 160 εκατομμύρια. Μάλιστα. Σήμερα ο προπολογισμός τους είναι 84, δηλαδή έχει πέσει στο μισό. Μάλιστα. Λογικό είναι αυτό, γιατί υπάρχουν, εμείς το καταλαβαίνουμε, υπάρχουν δυσκολίες οικονομικές. Είναι λογικό αυτό. Ωραία. Συγκεκριμένα, τα ΤΕΗ Αθήνας... το 2010 ή το 2009 είχαν προπολογισμό 24 εκατομμύρια. Ναι. Οι δαπάνες που πρέπει να έχει το ΤΕΙ κάθε μήνα είναι περίπου 2 εκατομμύρια. Που σημαίνει ότι για να μπορεί να οικονομικά να βγει, θέλει το χρόνο 24 εκατομμύρια. Ναι. Όσο ήταν ο προπολογισμός του. Μάλιστα. Συνεπώς, φέτος μειώθηκε ο προπολογισμός λοιπόν του ΤΕΙ Αθήνας και έγινε 15 εκατομμύρια. Ναι. Από 24 πήγε 15. Mm. Όπως καταλαβαίνετε, όταν εγώ έχω ένα έξοδο 2 εκατομμύρια το μήνα, με 15 δεν μπορώ να βγω. Mm. Κύριε Νίνο, επειδή δεν θα, λοιπόν, δεν θα μας καταλάβει ο κόσμος έτσι όπως το πάτε, εμείς, ναι, γιατί εσείς οι καθηγητές, έχετε θεωρία. Ναι. Πολύ θεωρία. Άλλο λοιπόν λέω τώρα εγώ. Ρωτάω, πόσα χρήματα είχατε βάλει στην τράπεζα και πόσα είναι σήμερα και τι έγινε και πότε έγινε. Θα έρθω και εκεί, Μα να έρθουμε τώρα όμως, πότε. Ελάτε. Εντάξει, τώρα, ελάτε, κύριε καθηγητά, ελάτε. Λοιπόν, όταν λοιπόν έχω 15 εκατομμύρια στον προπολογισμό μου και ο προπολογισμός αυτός δεν αρκεί να καλύψω τις ανάγκες μου, ναι, δηλαδή δεν μπορώ να λειτουργήσω με τον προπολογισμό τον ελληματικό, είχα ένα ταμιακό περίσσευμα στο λογαριασμό μου 11 εκατομμύρια. Μάλιστα. Αυτό ήταν ένα μαξιλάρι ασφαλείας
για να καλύψω τον ελληματικό προϋπολογισμό. Βεβαίως, βεβαίως. Και έρχεται τώρα η Τράπεζα Ελλάδος και κουρεύει αυτό το πλεόνασμα που έχω εγώ, χωρίς να με ρωτήσει. Και πόσα έγιναν, πόσα ήταν αυτά τώρα. Έχετε δηλαδή τις καταθέσεις του Ιδρύματος σε μια τράπεζα. Και χωρίς να σας... Ελλάδος, όχι τράπεζα. Ναι, ναι, αυτό λέω. Στην Τράπεζα της Ελλάδος, ναι. Έχετε λοιπόν τις καταθέσεις του Ιδρύματος, τα χρήματα του Ιδρύματος στην Τράπεζα της Ελλάδος. Και χωρίς να σας ρωτήσει η Τράπεζα της Ελλάδος, τις μετατρέπει σε ομόλογα και τις κουρεύει. Έχει το δικαίωμα αυτό με κάποιο νόμο του 1997, αλλά δεν μας ρώτησε καθόλου. Μπορεί μόνη της η τράπεζα να κάνει σε ομόλογα. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι αυτά 9 τρίτου, 12 τρίτου κουρεύτηκαν και εγώ από 11 εκατομμύρια που είχα έχω 900. Πώς έχετε? Εγώ λοιπόν πώς θα καλύψω τις ανάγκες μου όταν ο προϋπολογισμός μου είναι ελληματικός με 15 εκατομμύρια που έχω φέτος, ενώ θα τον κάλυπτα με τα 11 από 11 εκατομμύρια, λέτε κύριε Νίνο, έγιναν 1.900. Βεβαίως. Βεβαίως. Και τι θα κάνετε τώρα? Το κλειδώσετε το μαγαζί που λένε? Δεν ξέρω. Το κλείσετε το πανεπιστήμιο? Δεν θα κάνουμε. Γι' αυτό κάνουμε κινητοποίηση, βεβαίως. Μάλιστα. Κύριε Νίνο, πήγατε σε κανέναν υπουργό να το πείτε? Πήγαμε και στο Υπουργείο, αλλά έχουν πρόβλημα και αυτοί. Αφού το κούρεψε η τράπεζα, πώς θα το λύσει, είναι το πρόβλημα. Δεν είναι τόσο εύκολο. Ευχαριστούμε κύριε Νίνο, καλή σας μέρα, να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Σούπερ. Απίστευτο. Το είχαμε. Εντάξει, έτσι έγινε. Αξιοπιστία, εμπιστοσύνη. Στου περισσότερου έχει γίνει έτσι. Αυτή είναι η Ελλάδα, παιδιά. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι, βέβαια. Απλά. Και έχουμε σχέση 3 χρόνια για να τη διορθώσουμε. Πόσα? 3. Για να τη διορθώσουμε. Αυτό επιτύχαμε με την Εθνική Σύμβαση. Έχουμε 3 χρόνια για να τη διορθώσουμε. Δεν ακούω κανένα θα γίνει μετά το 2014. Με έχει πιάσει τώρα τελευταία και ένα πρόσθετο φόβο. Λένε όλοι. Λένε. Το 2014 που τελειώνει η χρηματοδότηση, μετά τι θα κάνετε? Γιατί η κυβέρνηση που θα βγει τώρα. Βγαίνει το 12. Θα κάτσει μέχρι το 16. Ναι. Το 14 τελειώνουν τα λεφτά. Έχει κάνει πρόγραμμα τι θα κάνει? Θα δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε, δεν βιαζόμαστε. Νίκο, με ρωτάτε. Ούτως ή άλλως στην Ελλάδα οι κυβερνήσεις δεν εξαντλούν τις τετραετίες. Αυτό το ξέρω. Αυτό. Ο στόχος είναι να μην εξαντλήσει την τετραετία. Μπει ένας άλλος. Άρα εγώ σου λέω στη διετία πάνω, ίσως και νωρίτερα. Δεν ξέρω. Για πάμε. Έλα, Νίκο, να δούμε και τα εκτός. Στην Ισπανία σήμερα έχουμε γενική απεργία. Και αν κρίνουμε από τις πρώτες εικόνες που πήραμε από τη Μαδρίτη και άλλες πόλεις, θα δείτε στις οθόνες σας, η συμμετοχή θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τώρα, αυτό που βλέπετε είναι εικόνες, μάλλον είναι οι βραδινές βάρδιες από εργοστάσια και άλλες υπηρεσίες που βγήκαν στο δρόμο. Καλά κάνεις και το δείχνεις, ναι. Για να έχουν υπόψη τους όσοι πρόκειται να εκλεγούν και να κυβερνήσουν, ότι θα γίνουν οι εκλογές και θα εκλεγούν και θα κυβερνήσουν, δεν σημαίνει ότι ο κόσμος θα πάρει κάτι σπίτι μετά. Σε καμία όλα περίπτωση. Καλά. Βλέπετε την τραβάει. Διότι στην Ισπανία πριν από λίγο καιρό είχαν εκλογές. Σε καμία άρχισαν περίπτωση. Και τα μαντάτα για πακέτο διάσωσης και για την Ισπανία, Νίκο, όπως ξέρεις. Και ο Ραχώη βεβαίως που είχε εκλεγεί, θυμάστε, με μια ατζέντα ανάλογη με αυτή που είχε καλλιεργηθεί κάποια στιγμή και στη χώρα μας, το ζήτημα της επαναδιαπραγμάτευσης κλπ. Και διάφορα. Πλην όμως ο κ. Ραχώη δεν κατάφερε να πείσει ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ούτε και τους συμπατριώτες του, πάνω απ' όλα. Τώρα, οι πολίτες εκεί αντιδρούν στην απελευθέρωση των απολύσεων και τη μείωση των ημερών για την αποζημίωση της απόλυσης. Μεταξύ άλλων είναι αυτά τα θέματα, καθώς και η κατάργηση συλλογικών συμβάσεων. Να σημειωθεί αυτό έτσι κάτι παρελειπό. Αν θέλετε, ότι απεργούν ακόμα και οι συνοδοί πολυτελείας της Ισπανίας, οι οποίες λένε ότι αρνούνται τις παροχές προς τους τραπεζίτες προκειμένου να τους πιέσουν έτσι ώστε να, έχουν, κάνει περικοπές να έχουν μια καλύτερη συμπεριφορά. Έτσι. Και κάποια δημοσιεύματα, όπως η Daily Mail για παράδειγμα, εντάξει, αυτό το παίρνουμε με κάθε επιφύλαξη, λένε ότι κάποιοι τραπεζίτες υποδίονται τους αρχιτέκτονες προκειμένου να συνεχίσουν να απολαμβάνουν των υπηρεσιών που θέλουν, τέλος πάντων. Στην Ιταλία τώρα, άλλη πτυχή της κρίσης, αναφερόμαστε σχεδόν καθημερινά στα ζητήματα στο πώς περνούν οι Ιταλοί την όλη κατάσταση, έτσι όπως εξελίσσεται. Ναι. Τώρα μαθαίνουμε ότι 7 στους 10 δεν θα πάνε διακοπές. Και αυτό είναι λόγω της βενζίνης. Ναι, ναι, ναι. Ναι. 7 στους 10 θα πάνε διακοπές. 7 στους 10 δεν θα πάνε διακοπές. Έχει να κάνει με την τιμή της βενζίνης πάνω απ' όλα. Έχει να κάνει με τις περικοπές που έχουν εκεί στους μισθούς. Τα χωριά μας είπαμε φέτος, Νίκο. Και έτσι, ναι, οικονομικά στα χωριά, αλλά ακόμα και εκεί για τους Ιταλούς, άμα έχεις μεγάλη απόσταση, άμα βάλεις τη βενζίνη, έχεις πρόβλημα. Αλλά αν ζεις στη Βρετανία, έχεις ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Γιατί εκεί, άντε πες, δεν έχεις τόσες περικοπές. Ναι. Πλην όμως έχεις οδηγούς βιτιοφόρων που απειλούν με απεργιακή κινητοποίηση. Κοιτάξτε τι συμβαίνει στη Βρετανία. Όπου βγήκε ακόμα και ο Κάμερον να πει στους συμπολίτες του ότι ίσως να ήταν καλό να πάτε να γεμίσετε το ρεζερβουάρ σας. Με αποτέλεσμα να έχεις φοβερές ουρές στα βενζινάδικα, κάποιοι να πηγαίνουν και με μπιτόνια για να έχουν απόθεμα στο σπίτι κλπ. Η πυροσβεστική άρχισε να λέει τα δικά της ότι παιδιά προσέξτε γιατί όλα αυτά μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες περίεργες. Τέλος πάντων,
Στη Γαλλία τώρα ο Νικολάς Σαρκοζή παραχώρησε μία έτσι συνέντευξη στο Παρί Μάτσο. Ο ίδιος είπε ότι θα είμαι ένας διαφορετικός πρόεδρος. Mm-hmm. Δεν πρόκειται να συμπεριφερθεί. Διαφορετικός από αυτό που ήταν. Ναι, θα αφήσω τον υπουργό. Αλλάζει ο άνθρωπος. Θα αφήσω τον υπουργό. Αυτό βασικά που υπόσχεται ο Σαρκοζή τώρα. Θα λέγουμε Μέρκελ. Σου λέει Σαρκοζή. Μέρκελ θα λέγουμε. Και θα αλλάξει ο άνθρωπος. Αυτό που υπόσχεται είναι να είναι λιγότερο δυναμικός, θα λέγε κάποιος. Δηλαδή, πιο μαλακός. Μπράβο. Πιο μαλακός, θα λιάνει κάποια πράγματα. Θα το παίξει περισσότερο πρόεδρος υπεράνω παρά υπουργός που είναι μέσα σε όλα, που χώνεται τέλος πάντων και βγάζει τα κάστρα με τη φωτιά κλπ. Τέλος πάντων, όπως θα μπορούσε να το πει κάποιος. Την ίδια ώρα. Αυτός που θα κυριαρχούσε στην προεκλογική ατζέντα της Γαλλίας, αν δεν υπήρχε το Σοφιτέλ, δηλαδή ο κύριος Στρόσκαν, προσπαθεί να τους πείσει εκεί στη Νέα Υόρκη, στη Νέα Υόρκη ακριβώς, ότι... Είπαμε μόνο τις Πέμπτες, αυτός θα έχει κάνει καθημερινά. Πέμπτη και πολύ πρωί. λοιπόν, το πάμε αυτό. Προσπαθεί να τους πείσει λοιπόν ότι υπήρχε διπλωματική ασυλία εκείνη την εποχή και ότι τα πράγματα δεν εξελίχθησαν όπως έπρεπε. Τέλος πάντων, αντιμετωπίζει τα δικά του ο Στρόσκαν, σχεδόν ανεπιθύμητος σε πολλά μέρη όπου ήθελε να πάει να κάνει διαλέξεις κλπ. Τέλος πάντων, μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Αλλά νομίζω και αυτό πρέπει να μας μείνει. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος σήμερα θα ήταν το απόλυτο φαβορί για την Προεδρία της Γαλλίας. Και πώς αλλάζουν τα πράγματα δραματικά. Παραμένουμε στη Γαλλία να σας πω επίσης. Ας πρόσεχε. Κύριε Λιβαδά, τα δημόσια πρόσωπα. Έτσι. Θα παραμείνουμε στη Γαλλία επίσης για να σας πω ότι ο πατέρας του Μοχάμετ Μεράχ, του φερόμενου δολοφόνου των 7, του εικονιζόμενου, φερόμενου δολοφόνου των 7 ανθρώπων στην Νότια Γαλλία, καταθέτει τελικά μήνυση, είναι η εικόνα που βλέπετε, καταθέτει τελικά μήνυση κατά των, των αρχών για δολοφονία του γιου. Το ίδιος λέει ότι θα μπορούσε να του είχαν ρίξει κάποιο υπνοτικό, κάποιο άλλο αέριο τέλος πάντων και να μην τον έχουν σκοτώσει. Μάλιστα. Λοιπόν, να είναι λίγο πιο προσεκτικός και αυτός ο άλλος. Και επειδή πρέπει να κλείσουμε, και επειδή ξέρω ότι και στους τρεις σας αρέσει πολύ η μπάλα, και σε μένα βεβαίως, κοιτάξτε τι θα κάνετε. Μάλλον έχετε ήδη παντρευτεί και οι τρεις. Λοιπόν, αλλά αν είσαι κολλημένος με την μπάλα, κοίταξε τι συμβαίνει στο γάμο σου. Μάλλον, για να ακούστε. Δούμε, ρε παιδιά, για να δούμε. Τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει, ρε παιδιά, στο γάμο. Θέλει να ακούσει το μάτσο άνθρωπος. Τον πήρε άλλο να τον παντρέψει. Έχει βάλει το γυμνό της Αμπίστευτος. Απίστευτος. Πρέπει να σταματήσει και ο Ολυμπιακός, πρέπει να χαρούμε. Ωραίος. Ναι, ωραίος. Γυράκι, γυράκι. Απίστευτος τύπος. Ωραίος, ωραίος, ναι. Άκου τον τώρα, θέλω να του πω τον ύμνο του Champions League στο γάμο σου. Γιατί είναι αύριο. Δεν ξέρεις τι σου έρχεται. Καυγά στο σπίτι, πάλι μπάλα βλέπετε και χάνω το σύρια. Λοιπόν, η μέρα του γάμου μια χαρά είναι. Μετά είναι το πρόβλημα. Καλημέρα κύριε Λιβαδά, ευχόμαστε καλή επιτυχία στο υπόλοιπο Αττικής. Ο Πάνος Λιβαδάς με τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε σε μικρό διάλειμμα. Υποψήφια από εδώ όλων. Κόσμος, θα πέρασει κόσμος. Λοιπόν, ακούστε πριν κλείσουμε, παιδιά, ένα μήνυμα από τη Θεσσαλονίκη που είναι χαρακτηριστικό για να μην λέμε μόνο για την Αθήνα, τα βόρεια προάστια και τα δυτικά κτλ. Καλημέρα, λέει. Νοσοκομεία, κολυμπητήρια, προεκτάσεις μετρό στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Χωματερές, κέντρα αποτοξίνωσης, ψυχιατρία. Το κτλ. Στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Έτσι γίνεται. Γιατί εδώ στην Αθήνα τι γίνεται. Τα ίδια δεν είναι. Πάμε διάλειμμα, παιδιά, λέτε.